Της κακομοίρας. Άκουσε τη σειρά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις την προστόπιση αριστερά μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπ. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Μπονασέρα. Α, πρέπει να μάθουμε να μιλάμε ιταλικά τώρα. Δεν γίνεται. Τώρα που ήρθε ο Γεμιστάνας από την Ιταλία, θα μιλάμε ιταλικά. Τρώμε μακαρόνια, σπαγκέτι. Αθλητικό Μετρόπολη σε 95,5 των FM της Κακομοίρας. Πρόκειται να γίνει εδώ σε 95,5, όπως γίνεται καθημερινά 2 με 4. Ο Γιάννης Τζιράπης στο ρύθμιση των ήχων, ο Εμίλιος Γαβριλίδης στο production, η Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Τζιάν Κάρλο Κωστή Ραπτόπουλο στο ένα μικρόφωνο και ο Γρηγόριο Κόκκινο στο άλλο. Άσε τις κρυάδες, Κόκκινο, άσε τις. Κρυάδες, ρε. Άσε τις κρυάδες τώρα. Όχι, εγώ θα πιστέψω ότι υπέγραψε ο άλλος και, και έδωσε την ομάδα. Ποιος υπέγραψε? Έτσι λέει, στο Facebook. Τρομερά πράγματα. Λοιπόν, μαζί μας η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος, με Hyundai, με Kia και με Skoda, παρακαλώ. Μοναδική προσφορά για την έκθεση Θεσσαλονίκης. Skoda Rapid με 15.990 ευρώ για τους φίλους οδηγούς ταξί. Δεν θα το βρείτε πουθενά αλλού σε αυτή τη τιμή. Το βρίσκεται τώρα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνείτε για να μάθετε περισσότερο στο 596-590. Έχω 10 διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης Πινόκιο. Γράφετε τώρα εσείς οι γονείς, οι οποίοι θέλετε να πάρετε και τα παιδιά σας διπλές στις προσκλήσεις. Λοιπόν, ΑΜΗ2 αφήνετε κενό, πρεμιέρα, ονοματεπώνυμο και το αποστέλλετε στο 54-344 για την ωραιότερη παιδική παράσταση της χρονιάς. ΑΜΗ2 κενό, πρεμιέρα, ονοματεπώνυμο στο 54-344. Όχι, δεν πρωταγωνιστεί ο διπλανός μου. Αυτό το χιούμορ σου, ρε Κόκκινε. Όλη η Ελλάδα ξέρει ότι είσαι ψεύτης. Λες εμένα Πινόκιο. Αυτό το χιούμορ σου παραθεμάσαι. Δεν το έχεις παραθεμάσει. Η Ελλάδα ξέρει ότι εγώ είμαι ψεύτης. Εσύ έλεγες 6.000 στους Ηρακλειδείς στο τελικό του 87, 11.000 στα εστίαρα και αποδείχθηκαν ότι είναι 23.800. Εντάξει, και εγώ μίλησα με ντοκουμέντα. Τώρα το ποιος λέει ψέματα. Έλα, ο κόσμος κρίνει. Ακριβώς. Α, μπράβο. Δεν ανάγκη. Δηλαδή με το να φωνάζεις, πέταλας, τι θα μείνει, λες κάτι. Δεν πειράζει. Από αύριο Σάββατο μέχρι και 18 Σεπτεμβρίου, την άλλη Κυριακή δηλαδή, ελάτε στο Booth Studio του Μετρόπολης 95,5 μπροστά από το περίπτωρο 13 στη ΔΕΘ Χελέξπο και γνωρίστε από κοντά τους παραγωγούς, συμπληρώστε την ειδική φόρμουλα που θα βρείτε και μπείτε στις καθημερινές κληρώσεις για να κερδίσετε μετρητά. Κάθε μέρα 11 και 4 στην εκπομπή Πλάκα Τέλος και καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης θα ανακοινώνεται το όνομα ενός τυχερού, ο οποίος θα πρέπει να καλέσει μέσα σε 30 λεπτά στα 390 και να κερδίσει μετρητά. Ειδικά τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί μια έξτρα κλήρωση για όλους τους συμμετέχους διαγωνισμού και οι 10 τυχεροί θα κερδίσουν πλούσια δώρα. Ονομάζεται deliveras.gr και είναι η καλύτερη, εξυπνότερη και ευκολότερη στη χρήση πλατφόρμα παραγγελιών φαγητού στην Ελλάδα. Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε online παραγγελίες στο λεπτό, χωρίς επιπλέον χρέωση και χωρίς πιστωτική κάρτα από τα μεγαλύτερα ονόματα της γεύσης. Μπαίνοντας στην deliveras.gr έχετε τη δυνατότητα να επιλέγετε ανάμεσα από δεκάδες εστιατόρια ανά περιοχή και να κάνετε την παραγγελία σας online εύκολα και γρήγορα, ξεχνώντας τον παραδοσιακό τρόπο παραγγελίας μέσω τηλεφώνου. Ο Deliveras πολύ απλά αλλάζει τον κόσμο του online delivery. 9.55 γεννώ τα μηνύματα στο 54.340, αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολης 95,5, με λατινικούς χαρακτήρες στέλνονται στο Facebook
Ό,τι μήνυμα θέλετε, φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό, και παίζουν ποιο πιστεύεις ότι είναι έτσι το πρώτο θέμα σήμερα. Η παρέτηση Κυρτζίκη, το ότι το πρωτάθλημα ξεκινάει, το ότι πέρασε των τριών της συμμαχίας και δεν τους διαιτεύουν οι διαιτητές οι οποίοι δεν θέλουν, το ότι ο Πας Γιάννηνα και η Βέρεια δεν πήραν άδεια, το ότι ήρθε ο Τσιμπούρ στον Άρη, το ότι εμφανίζεται να έχει προσύμφωνο ο Μοντεκάλβο με τον Ηρακλή. Ποιο? Η Βέρεια. Η Βέρεια. Δηλαδή. Γιατί δεν πήρε άδεια η Βέρεια? Με τι λένε οι πληροφορίες? Δεν ξέρω, εσύ λες τα θέματα. Εσύ είσαι δημοσιογράφος. Εγώ φουκαράς δεν είμαι, είμαι ασχολιαστής απλώς. Θα σου πω τι λέει. Τι λέει. Το ρεπορτάζ λέει ότι στην αρχή πήρε άδεια. Όχι, τι έγινε με τη Βέρεια. Θα σου πω. Και τα Γιάννενα. Ακριβώς το ρεπορτάζ τι λέει. Λέει ότι η Βέρεια πήρε άδεια. Πήρε άδεια. Εν συνεχεία κόπηκε. Κόπηκε που το χέρι. Μετά ξαναπήρε. Ναι. Και τώρα ξανακόβεται. Πότε έγιναν όλα αυτά, σε πόσο χρονικό διάστημα μας? Όλο το καλοκαίρι. Όλο το καλοκαίρι. Ναι. Έπαιρνε την δύναμη. Δύο φορές πήρε, δύο φορές τον έπαιρνε, τον έδινε, δηλαδή την έδινε, την έπαιρνε. Εσύ και μην αφήνεις υπονοούμενο, τώρα μιλάμε σοβαρά. Και τώρα τι είπαν δηλαδή? Ποιος την τώρα την κόψανε. Ποιος την έκοψε? Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Για ποιο λόγο? Ο λόγος γίνεται μόνο σε αλληλογραφία που έχει με την ομάδα. Τι αλληλογραφία έχει? Γίνεται το ρεπορτάζ που έκανες εσύ που θες να είσαι δημοσιογράφος, τι είπε η ομάδα? Πήρες αυτό με κάτι? Ότι δεν τακτοποιήθηκαν κάποιες οφειλές οικονομικές. Τι οφειλές? Ότι δεν τακτοποιήθηκαν όσο τα έπρεπε. Δεν μπορώ να το ξέρω μετά. Δεν μπορείς να ξέρεις. Μόνο τι πήγε να ελέγξει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, τις οφειλές? Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανατακτά χρονικά διαστήματα ελέγχει. Τώρα τι πήγε να ελέγξει? Γιατί πήγε να την ελέγξει τώρα? Όπως έλεγξε όλες τις ομάδες. Το όχι, γιατί? Αν είναι όλα εντάξει. Τι θα πει όλα? Δηλαδή, εντάξει, συγκεκριμένα. Έχει τακτοποιημένες οφειλές προς ποδοσφαιριστές, ασφαλιστικές φορές, εφορία, ΙΚΑ κτλ. Mm. Το ελέγχει σε κάθε ομάδα. Mm. Περάσαν όλες. Ναι. Ακόμη και ο Ηρακλής. Ναι. Και κόπηκαν μόνο ο Πας Γιάννενα. Ο Πας Γιάννενα. Και ο, ναι, ο Πας Γιάννενα. Ναι, ναι. Και η Βέρεια. Η Βέρεια. Πού το ρεπορτάζ τη Βέρεια? Πού το λέει εδώ? Βέβαια δεν έχει και παίρνει τη δική μου. Εντάξει, το ίδιο είναι. Πού λέει Βέρεια? Βέρεια που γράφει ρεπορτάζ εδώ, ήρθε εδώ. Εδώ Ηρακλής, Άρης, Τζιμπούρ, Βέρεια. Πού λέει, ποιο γράφει τη Βέρεια? Ποιο είναι ο ρεπόρτερ τη Βέρεια? Πάρ το ένα τηλέφωνο, ρώτα τον, γιατί δεν πήρατε άδεια? Αυτό έχει να μου πει. Ναι, γιατί δεν πήρε άδεια η Βέρεια, γιατί? Μου λες ότι αυτό είναι το θέμα. Βέβαια. Λες ένα θέμα ότι είναι θέμα. Είναι θεματάρα αυτό. Ναι, ναι. Όταν γιατί έχεις... αν δεν πάρει σοβαρό κίνδυνο για τη Βέρεια. Δεν λέει δεν πήρε. Η ΕΕ δεν τη χορήγησε πιστοποιητικό συμμετοχή και πλέον έχει μπει σε πελάδες ακόμα και για την πορεία στο πρωτάθλημα. Αυτό είναι το θέμα τη ημέρα. Όχι ο Τσιμπούρ. Σου είπα 10 πράγματα, όχι ένα. Λοιπόν, υπάρχουν δύο επιτροπές αδειοδοτήσεων, τη ΕΠΟ και τη ΕΕΑ. Η ΕΕΑ ελέγχει μετοχική σύνθεση πρωτίστως και το πιστοποιητικό είναι κολόχαρτο. Λοιπόν, λέω εγώ τώρα, η Βέρεια, αν την κόψει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, είναι για το μετοχικό. Το οποίο μετοχικό έχει, είναι άμεσα συμβιβασμένο με τον συμβιβασμένο με του Άριο στο μετοχικό. Και εσύ μου λες τώρα ποια είναι τα θέματα. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί φοβάσαι για τον Άρη, πως εγώ γιατί να φοβάμαι, ρε Κόκκινε? Εγώ να φοβάμαι, γιατί να φοβάμαι εγώ? Άκυρο το φοβάσαι. Τι να φοβάμαι? Γιατί πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να, είναι, να έχει προεκτάσεις και μετά λες στον Άρη? Για ρώτα 50 λεπτά. Δηλαδή, δεν δέχονται. Τώρα που διάβασαν αυτό εδώ για τη Βέρεια, τους έπιασε κρύος υδρότας. Δηλαδή, μου λες ότι ναι, η ΕΕΑ, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, δεν δέχεται ότι έγινε μεταβίβαση στο μετοχόρο. Σύμφωνα με τον κανονισμό, λοιπόν, η Βέρεια διατρέχει μεγάλο κίνδυνο και το επόμενο επεισόδιο θα επεκτείς στην Πειθαρχική Επιτροπή της Διοργανώτριας. Πάντως πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι γίνεται κανονικά το μάτς την Κυριακή με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Ακόμα και αν υπάρξει απόβαση αποβολής της, καμιά ομάδα δεν θα πάρει τη θέση της και η Super League θα συνεχιστεί με 15 ομάδες. Δεν θα ανέβει δηλαδή κάποιος άλλος από κάτω. Μόνο αν αναβληθεί τελικά το παιχνίδι, έχουν ελπίδες βάσει κανονισμού τα τρίκαλα. Γιατί όλη η ιστορία έγινε με δεν τα τρίκαλα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ναι. Δε άσε τι λες εσύ τώρα, σου λέω τι λέει το ρεπορτάζ. Άσε τι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Υπάρχει τέτοιο θέμα εφόσον υπάρχει πιθανότητα. Δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα σου. Γιατί το λες αυτό? Στο λέω, στο υπογράφω. Τι να υπογράψεις, ρε Κόκκινε? Άσε τώρα, εσύ δεν ξέρεις το ρεπορτάζ. Άρα λοιπόν η Βέρεια. Με ρωτάει. Από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έχει πρόβλημα στο να πάρει την άδεια. Άρα το μετοχικό της Βέρειας έχει θέμα. Άρα έχει και του Άρη. Αυτό είναι το θέμα της ημέρας. Δεν υπάρχει ούτε ο Μοντεκάλβο, ούτε ο Πεποκάρλο, δεν ούτε υπάρχει, να πούμε ο Μοντεβιδέο, ούτε ο Μπέκας. Δεν υπάρχει, ναι, κίνδυνος, να πάρει άλλη ομάδα θέση, ομάδα Super League. Δεν μπορεί να αποβληθεί, σε λέω. Δεν αποβάλλεται καμία ομάδα.
Καμία ομάδα δεν αποφάσισε. Λοιπόν, το ρεπορτάζ λέει. Εντάξει, δεν μιλάω μαζί σου. Το ρεπορτάζ λέει: σύμφωνα με τον κανονισμό, η Βέρεια διατρέχει κίνδυνο να μην παίξει στο πρωτάθλημα. Εντάξει. Δεν, αν αποβληθεί, θα μείνουν οι ομάδες 15. Αν αναβληθεί το παιχνίδι του Ολυμπιακού με, με την Βέρεια, που φαίνεται ότι δεν θα αποβληθεί, έχουν ελπίδες στα Τρίκαλα. Εντάξει. Παρακάτω. Η ΠΑΕ Παναχαϊκή συμμετείχε σε όλο το πρωτάθλημα της Football League χωρίς πιστοποιητικό της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Γίνονται και τέτοια στην Ελλάδα. Δηλαδή πρέπει να παιχτεί έργο εδώ πέρα, αν κατάλαβες καλά. Πρέπει να παιχτούν κάτω από το τραπέζι, πάνω από το τραπέζι κτλ. Αυτό είναι το όλο θέμα. Πικάντικο, ωραίο. Εσύ πες για τον Τζιμπούρ που θα πυροβολάει και θα κάνει και θα ράνει και ο Μοντεκάλβο υπέγραψε, δεν υπέγραψε. Για μένα, αφού με ρωτάς, το πρώτο πικάντικο θέμα είναι αυτό. Εσύ τώρα πες ότι δεν είναι αυτό. Τι με κοιτάς. Είπες να μην μιλάω, δεν μιλάω. Μα τι να μιλήσεις. Εσύ αυτό μιλάς με το τηλέφωνο σου, όποιος στέλνει μήνυμα. Συνεργάτες, έχεις συνεργάτες. Έχεις συνεργάτες. Τι το τηλέφωνο μου. Σου λέω κάτι ναι. Το οποίο είναι διασταυρωμένο από χίλιες μεριές. Από πού το διασταύρωσες εσύ δηλαδή. Που, δηλαδή λες εσύ ότι η Βέρεια δεν μπορεί να αποβληθεί από το πρωτάθλημα. Εγώ λέω ότι καμία ομάδα. Δηλαδή πες ότι ο Ηρακλής αύριο δηλώνει αδυναμία και δεν κατεβαίνει στο πρωτάθλημα. Ναι. Δεν μπορεί να πάρει άλλη ομάδα τη θέση του. Τι σχέση έχει αυτό με αυτό που συζητάμε τώρα. Έχει καμία σχέση. Άμεση. Καμία σχέση δεν άμεση. Έχει. Εδώ μιλάμε για μετοχικό. Το κατάλαβες. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ελέγχει το μετοχικό. Δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Τώρα εσύ κάνεις το μάντι, σου λέω τι συμβαίνει σήμερα. Δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Θα υπάρξει πρόβλημα. Όχι. Από πού το ξέρεις. Έχω κληρονομικό χάρισμα. Κληρονομικό χάρισμα έχεις. Ναι. Άμα έχεις κληρονομικό χάρισμα. Όχι, ο λαρίγκι μου. Κόντεψε να βγει από τη μύτη. Τι ωραία. Τέλειος. Πάνε στην ομάδα σου. Στο κουρίο το πάνε στην ομάδα σου. Άντε, πάνε στην ομάδα σου. Έχει άγχος με την ομάδα της καρδιάς σου κατευθείαν. Δεν έχω άγχος με κανέναν. Εγώ έχω άγχος με το ρεπορτάζ. Γουστάρω το πικάντικο, γουστάρω το παράξενο, γουστάρω το ιντρικαδόρικο, γουστάρω πολύ. Χθες έκανα μια εκπομπή το βράδυ. Έβαλα τους Παοξίδες και τους Αργιανούς σε μια τρύπα πολύ ωραία ποδοσφαιρική να μου πούνε αν σε αυτή την εντεκάδα που θα κατεβάσει ο Άρης με Τζιμπούρ, Διούδη κτλ. Καράμπαλα κτλ. Υπάρχει έστω και σε μια θέση παίκτης του Άρη που είναι καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Και έγινε θέμα. Ωραίο θεματάκι. Τρεις θέσεις μου βρήκε. Εντάξει, καλό. Βρίζαν βέβαια κάποιοι Παοξίδες και τους λέγανε Καράμπελα ή Λέοβατς. Διούδης ή Γλύκος. Τζιμπούρ ή Κλάους. Κατάλαβες. Λέγανε, ξέρω. Έξυπνο. Δεν είναι έξυπνο. Έξυπνο. Είναι ένα Αργιανός που έστειλε ένα μήνυμα. Ρε, ένα... είναι πιασάρικο. 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 Τρίχες. Η ίντρικα πουλάει. Δεν είναι ίντρικα, είναι ποδοσφαιρική αυτή. Η ίντρικα είναι. Η ίντρικα για σένα είναι. Η μία ομάδα κοστίζει 10 εκατομμύρια και η άλλη δεν κοστίζει. Δεν πάει να κοστίζει ό,τι να είναι. Και ο Μαντούρος κοστίζει 1 εκατομμύριο και άμα τον έβαλε να τρέξει στο βουνό θα πάθει νεύραγμα. Τι σημαίνει αυτό ότι κοστίζει. Οι μάνατζερ κάνουν τις τιμές. Συγγνώμη, είπαμε φέτος ότι ο ΠΑΟΚ έχει ψωνίσει συνετά και ω ένα σημείο καλά. Είπαμε τώρα, εμείς είπαμε τώρα. Ο άλλος μπορεί να πάρει ένα μάξι με 3.000 ευρώ και να βγει αμαξάρα και ο άλλος θα δώσει 20.000 και να είναι κομμένο. Δεν αλλάζω κουβέντα. Σου λέω ότι έγινε κουβέντα. Δεν τα λεφτά δεν παίζουν μπάλα. Παίζουν και τα λεφτά μπάλα. Όχι, αλλά... όταν λέω στην χρηματιστηριακή αξία των ποδοσφαιριστών. Ναι. Γιατί πολύ σωστά είπες ότι οι μάνατζερ προκαθορίζουν και τιμές. Και κάναμε κουβέντα. Καράμπελα ή Λέοβα. Ναι, είναι θέμα αυτό. Διούδη ή ποιή αυτό. Πώς το λένε, ως ένα σημείο αυτό. Τζιμπούρι Κλάους. Γιατί το έκανε με τον Άρη και δεν το έκανε με άλλη ομάδα. Με ποια άλλη ομάδα β' εθνική θα το κάνω αυτό το πράγμα. Θα το κάνω με τον Ηρακλή, ας πούμε. Με τον Απόλλων Αθηνών. Με τον Απόλλων Αθηνών. Με τον Απόλλων Αθηνών να το κάνω. Εγώ ήθελα με τον Άρη να το κάνω. Γιατί έχεις κόσμο. Τι έχω κόσμο. Τους οποίους τους έβριζε τόσο καιρό τους Αργιανούς και τώρα ξαφνικά. Και τους βρίζω πάλι. Και... λεπρούς τους λέω. Άσευρε. Τους λέω λεπρούς. Ρίξαν το σωματείο τους. Σκουπίδι το Αργιανό. Σκουπίδι των Αργιανών. Τους έβριζε τους Αργιανούς τόσα χρόνια. Τους λιδωρούσες. Τους απαξίωνες. Και τους λιδωρώ. Και τους βρίζω πάλι. Άντε βρε κότα. Και τώρα μετά από τόσα. Ξαφνικά τους βάζεις στο τρυπάκι να κάνουν. Χουλιαμά μου, εισάξουν την ηγεσία και τον Σταύρο και τους άλλους να παίρνουν. Γιατί είναι λογικό να νιώθουν ηθική ανάταση. Συγγνώμη. Τι δεν σε διαβάζω. Η ανάταση. Ομάδα ανέβηκε. Ναι. Η ομάδα έχει πλέον ΠΑΕ. Εντάξει. Η ομάδα την έχει. Γυναίκα μεγαλομέτωχο έχουν. Και στο μπάσκετ και στην μπάλα. Η ομάδα δείχνει ότι ψωνίζει από το πάνω ράφι. Έχει ένα πολύ καλό προπονητή. Και πέρα από το όνομα. Δείχνει και στην ουσία ότι είναι το φαβορί για την άνδοση Super League. Στην ουσία. Και στην ουσία. Και πέρα από ό,τι και αν λες εσύ, τα οποία ποδοσφαιρικά είναι πολλές φορές σωστά,
Βλέπεις ότι διορθώνονται σφάλματα τα οποία όφυλαν να διορθωθούν. Δηλαδή, πονούσε η ομάδα του Άρεος 4-9 και ψωνίζει τον τρομοκράτη. Μάλιστα. Το πώς τον πήρε με προκαταβολή ή χωρίς είναι κάτι άλλο. Εγώ ανέφερα αυτά που γνωρίζω. Καλά έκανε και τον πήρε. Μαγκιά του. Μαγκιά του. Αν πάρει και μια στο Περάρα, ο Ταυλαρίδης είχε φεθεί ελεύθερος. Πήραν στο Περάρα. Και ποιον λες? Πήραν έναν άλλο παιχνίδι. Πώς το λένε? Δεν θυμάμαι, πήραν ένα στόπερ. Πήραν ένα άλλο παίκτη. Πήραν ένα παίκτη. Τι στόπερ. Ωραίο παίκτη. Άκουρε ρεπορτάζ. Πήραν ένα ωραίο παίκτη. Πήραν ένα στόπερ, δεν θυμάμαι. Εγώ στον Τζιμπούρκα αναλώθη. Πήραν έναν 34χρονο, μεγάλο είναι. Δεν, τον φοβάσαι, περίμενε. Τον φοβάσαι τον Τζιμπούρκα χαρακτήρα. Τον Τζιμπούρκα χαρακτήρα. Ναι. Να είναι ιδιόλυτο. Να κάνει τι δηλαδή. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Ρώτα ένα αξί που να σου πει τι μπορεί να κάνει. Ρώτα έναν οπαδό του Ολυμπιακού. Πήρε και το κύπελο με την ΑΕΚ. Πέρσι. Ναι. Δεν είναι απορίας άξιο πως η ΑΕΚ προτίμησε να πάρει τον Αλμέιδα, ο οποίος είναι αμφιβόλου καταστάσεως, και να διώξει τον Τζιμπούρ. Ναι. Α, θα το βγάλει τώρα τον Τζιμπούρ ότι είναι κακός χαρακτήρας. Αυτό σου είπα. Ναι. Στον Ολυμπιακό δηλαδή που έπαιξε και στην ΑΕΚ ήταν καλός χαρακτήρας και τώρα στα γεράματα γίνεται. Παντού μιλούσανε για το ιδιόρυθμο του χαρακτήρα. Και ο Γκαρσία είναι κακός χαρακτήρας, αλλά έγινε ήρωας. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Κακός χαρακτήρας γιατί είναι. Γιατί καλό παιδί είναι ο Γκαρσία. Τι εννοείς κακό χαρακτήρα. Αποδυτήρια άνω κάτω. Αν δεν πληρωνόταν πρώτος που κάνει μανούρα, αυτός και ο Κοντρένας ήταν. Και λοιπόν, τι και λοιπόν. Τι σχέση έχει. Τι σχέση έχει αυτό. Δηλαδή το να θέλει κάποιος να πληρώνεται στην ώρα. Ήθελε να είναι πάνω από την ομάδα. Ήθελε να. Τι όπα όπα. Τι όπα όπα. Άλλο το ένα και άλλο. Τι όπα όπα. Το να θέλω να πληρώνομαι στην ώρα μου. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Αυτό είναι κακός χαρακτήρας. Τι είναι καλός χαρακτήρας, είναι στην Ελλάδα, γωνιές, τους παίκτες, στην Ελλάδα, τους άλλους με τις πλάτες του καγκάτσι. Σταμάτα ρε. Στην Ελλάδα εσύ και ο μοιοί σου τα έχετε κάνει άνω κάτω. Ναι. Υποτίθεται ότι τρώμε για να μπορούμε να δουλεύουμε. Άσε ρε κόκκινε. Δεν δουλεύουμε. Μην το πας μακριά ρε για κόκκινε. Να μπορούμε να φάμε. Μην το τραβάς μακριά. Άκου τι λες τώρα. Με τις πλάτες του καγκάτσι στην Τούμπα με τους πανιόμοιους αγωνιές. Ντέρμπι να παίξει, κανένα δεν έπαιξε. Αυτό κρυβότανε. Στη Χαριλάου έστειλε το Γιασέρ και το Χαλκιά. Τις αγωνιές και το βρώμικο παιχνίδι το δέχομαι. Άστα ρε κόκκινε. Τι καλό δεν είναι επιχείρημα. Πώς δεν επιχείρημα. Το ότι απαιτούσε ένα μπουνιές δεν έδινε δηλαδή. Και ο Τζιμπούρ δίνει μπουνιές. Τι είναι δηλαδή. Τι είναι δηλαδή. Ο Καρεμπέ έριξε μπουνιές. Και τι έχει. Ο Καρεμπέ έριξε δεν μου δείχνει ότι είναι κακό παιδί. Ποιος. Μια κακή τέτοια. Να σου πω κάτι. Είδε ότι στον Ολυμπιακό υπήρχε τότε ατιμωρησία. Ναι, ναι. Και έκανε αυτά που έκανε. Ναι. Δεν μου έχει δείξει στο παρελθόν. Ότι... Συγγνώμη, ο Καρεμπέ δεν μου έχει δείξει στο παρελθόν ναι. ότι είναι τέτοιος χαρακτήρας. Ναι. Ο Ζιντάν. Έκανε δύο βλακίες. Μην πας μακριά, ρε. Μ' αρέσει που οι παοξίδες λένε κακός χαρακτήρας ο Τζιμπούρ, ενώ αυτοί έναν πολύ κακό χαρακτήρα τον κάνανε ήρωα χωρίς να παίξει μπάλα. Εκεί τρελαίνομαι. Εγώ μίλησα για ιδιόρυθμο. Ιδιόρυθμο τι σημαίνει. Ιδιόρυθμο έχει παρακλάδια πολλά. Εσύ είσαι ιδιόρυθμος. Γιατί είμαι ιδιόρυθμος εγώ. Δεν είσαι ιδιόρυθμος. Αν έχουμε 15 χρόνια να βόδι σαν και εσένα, είμαι ιδιόρυθμος εγώ. Να φύγω. Πες, έλα. Πες το. Εμένα μου περιτώσει είμαι. Τι, σε κάνω ζάφτη. 11-12 χρόνια. Εσύ με κάνεις ζάφτη. Τι σε κάνω. Μέχρι εδώ με τις φανφάρες εδώ πέρα. Τα θέλεις και τα λέω. Τα θέλω και τα λέω. Τι έπαθε, τίξε το μάτι. Τα θέλω και στα λέω. Ρε. Πρώτη φορά βλέπω κάποιον να κλείνει και τα δύο τα μάτια. Τι θα πει ιδιόρυθμο σήμερα, τι κάνω και είμαι ιδιόρυθμο. Τι είμαι, παράξενο είμαι, τι λέω. Τι γελάζει. Καταρχήν, όπου πάω, έρθει και κρυφακού. Εγώ. Κρυφακού. Όπου πάω. Ό,τι και αν κάνει από πίσω. Πάντα σου αρέσει να κάνει πραγματάκια. Όπου πα δεν είσαι κλέφτη, αλλά όπου δει τη λέω τον παίρνει. Τον παίρνω. Κανονικά. Ναι. Σου αρέσει κιόλα. Ναι. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει. Δεν σε έχω δει να κλέβει. Δηλαδή, έχω αφήσει και χρήματα, έχω αφήσει και κάτι, δεν πήρε ποτέ τίποτα. Αλλά, άμα δει τη λέω, ξυπνάει κάτι μέσα και θα το ψηφίσει. Αυτό είναι η ιδιορυθμία. Παιδικό τραύμα είναι. Μου είχαν κλέψει οι συμπαθητέ μου τα στυλό να πούμε και κάποια στιγμή να πούμε. Εντάξει, είχα παιδικό τραύμα. Να σου πω τώρα. Μεγαλύτερο ιδιορυθμός. Τραύμα αυτό που έχω εγώ κάθε μέρα. Δεν υπάρχει σε πάμε να σε διάλειμμα. Μια ώρα με τη μουσική. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μουσική. Υπενθυμίζω το διαγωνισμό που έχουμε για την ωραιότερη παιδική παράσταση της χρονιάς. Σάββατο θα προβληθεί στο θέατρο Αριστοτέλειο το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου. Γράφετε Α02, αφήνετε κενό τη λέξη Πρεμιέρα. Το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνει στο 54
3.44 θα κλειώσω στο τέλος της εκπομπής. Θα κληρώσουμε με τον Κωστή. 10 διπλές προσκλήσεις, παρακαλώ. Πού είναι το Αριστοτέλειο? Το Αριστοτέλειο, ναι. Απέναντι το Λευκό Πύργο. Συνέχιζε κοντά δηλαδή. Δίπλα είναι. Θα πεταχτώ εγώ να το δω. Μετά την έκθεση είναι. Η βράδυ είναι. Ναι, ναι, ναι. Τι ώρα? Τι ώρα λέει, είναι? 6 ώρα. 6 ώρα. 6 ώρα. Μετά. Λοιπόν. Αν έχετε πρόβλημα με τα κλειδιά στο σπίτι, κλειδωθείτε έξω από αυτό, με κλειδιά ή κλειδαριές ασφαλείας γενικότερα, υπάρχει ο κλειδαράς, ο δικός μας κλειδαράς. Σημειώστε το τηλέφωνο 85 27 27. Άμεσα, γρήγορα και οικονομικά δίνει λύση στο πρόβλημά σας και με απίστευτες και ασύλλητες τιμές για τους φίλους οι οποίοι έχουν προβλήματα με κλειδιά ή mobilizer. Βρίσκεται Αδελφών 101 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία. Υπενθυμίζω στο 85 27 27, περισσότερα. Λοιπόν, δεν πίστευε, το είδε. Δημήτρη, το είδε και εσύ. Δεν ξέρω. Τι δεν είδε, πες στον κόσμο, τι. Θα πω τι, τώρα. Τι. Λοιπόν, Δημήτρη Παπαδόπουλε, το είδε και εσύ. Το είδα κι εγώ. Αυτό από τη μάρτυρα. Αυτό από τη μάρτυρα. Λοιπόν, είδε πόσο γρήγορα μπορεί να κλέψω ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Και όπω είπε και εσύ, όσο πιο καινούριο, τόσο μεγαλύτερη πρόκληση να βγάλουν καινούριο τρόπο αντιμετώπιση κάθε είδου συνεργασία. Δηλαδή, από τη στιγμή που το αυτοκίνητο είναι εκτεθειμένο, δηλαδή δεν το έχει σε κάποιο γκαράζ, το οποίο και πάλι είναι σχετικό. Το πόσο ασφαλές. Αν στο βάλουνε στο μάτι, στο πήρανε. Γεια σας. Μόνο μια καλή ασφάλεια ίσως σε σώσει. Δεν σε τρομάζει. Δηλαδή λες, είναι δυνατό. Τώρα τι κάθεστε και λέτε, κύριε. Μόνο ποιο έχει καλό αυτοκίνητο σήμερα. Σήμερα καλό αυτοκίνητο, ποιο έχει. Εγώ τώρα στο μυαλό μου έρχονται καμιά δεκαπενταριά. Έτσι που ξέρω εγώ, που τα μάξια του κάνουν πάνω από 150.000 ευρώ. Μάλιστα, εντάξει. Για αυτοί ασχολούνται. Ωραίους φίλους έχεις. Έχω και τέτοιους. Ανάμεσα στους πολλούς μου φίλους έχω και τέτοιους. Το πελατολόγιο σου είναι λογικό να έχει και ανθρώπους οι οποίοι. Δεν είναι απαραίτητα πελάτες, είναι φίλοι, έτσι. Όχι, μην παρεξηγηθώ. Ναι. Λέω ότι διδάσκεις μία τέχνη, πέρα από τις πολεμικές, η πολεμική τέχνη, όπου άνθρωποι οι οποίοι έχουν οικονομική ευρωστία έχουν ανάγκη. Έχουν μέσα έναν που ξέρει τέτοια και άμα δει ο κλέφτης τον δέρνουν. Κοίταξε να δεις. Άλλο να φυλάς ο ίδιος τον εαυτό σου και άλλο να σε φυλάνε. Καλά, δεν το συζητώ. Είναι μεγαλύτερη ασφάλεια και οι νεότεροι έχουν μια παρόμοια αντίληψη. Τι να φυλάνε, ρε κοπέλα. Πάντως είναι καλό αντικλεπτικό αυτό. Σκέψου το, έχεις μέσα να φυλάνε. Δηλαδή, για να καταλάβω τώρα, είσαι εσύ ένα εξέχον πρόσωπο. Να σε φυλάει ποιο, α πούμε. Ένα αστυνομικό. Ο αστυνομικό. Ναι. Αστυνομικό, άμα τρέξει 100 μέτρα, σε 25 δευτερόλεπτα θα κάνει τα 100 μέτρα. Τι αστυνομικό. Τι να είσαι εσύ. Ο αστυνομικό οπλοφορεί. Τι κάνει ο αστυνομικό. Οπλοφορεί καταρχήν. Ο αστυνομικό, άμα σκοτώσει άνθρωπο που οπλοφορεί, πάει μέσα 3 χρόνια, 5-10. Αν το κάνει για την προστασία του ατόμου που φυλάει, δεν είναι έτσι. Τι ατόμου φυλάει. Τι λε, μωρέ. Τι μαζεύει. Ξέρει πόσοι φυλάγονται. Σώπα. Πολιτικοί. Ναι. Άνθρωποι. Δικαστικού χώρου. Δικαστικού χώρου. Μεγαλοδικηγόροι. Και μάρτυρες σε μεγάλες υποθέσεις. Δημοσιογράφοι. Δημοσιογράφοι. Μισό λεπτό, ρε. Οι αστυνομικοί πληρώνονται για να φυλάνε αυτούς. Εμάς ποιος μας φυλάει, ρε. Εμάς ποιος φυλάει. Ποιος μας φυλάει. Ο Θεούλης. Ο Θεούλης. Ο Θεούλης. Ο Θεούλης. Δεν μπορεί να μας φυλάξει κάποιος άλλος. Ανοίγαμε την οικονομική. Έχεις μιλήσει ποτέ με τον Κωστή και να έχεις δίκιο εσύ, να σου πει ότι έχεις δίκιο εσύ. Εγώ ξέρω ότι ο Κωστής έχει πάντα δίκιο και εγώ πάντα δίκιο. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι νόμος, απαράβατος. Λοιπόν, παιδιά, σε 1,5 λεπτό τους έδειχνα πριν. Ένα σεμασία ανέβασε σε κάτι Αλβανούς, 1,5 λεπτό που κλέψανε μια. Δεν έχει σημασία αν είναι Αλβανοί, Έλληνες ή Ιταλοί. Μπορεί να ήταν Σουηδία. Ακριβώς. Σημασία έχει σε 1,5 λεπτό. Λες, ρε φίλε, πότε μου πήραν, πώς το πήραν και δεν πήραν. Δηλαδή, αν στο κάνει βράδυ την ώρα που κοιμάσαι, μέχρι να πάρει χαμπάρι. Πες στον κόσμο πώς είναι, για να το βρουν στο YouTube να το δουν, γιατί εμένα πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Πώς είναι το δεν θέλω να κάνω διαφέρον. Εντάξει. Τι μας το πες, ρε κόκκινε, τότε. Είναι επειδή είναι αδίκημα, δεν θέλω να πω τον κόσμο. Α, εντάξει. Πάντως υπάρχει στο YouTube. Ναι. Έτσι. Κοιλιά κάνουμε με αυτό. How to. Άμα ψάξετε, λοιπόν. Να κάνουμε το ρεπορτάζ των δυναμικών αθλημάτων σε δύο λεπτά. Ναι, γιατί με αυτόν εδώ θα κοιμηθούμε. Δεν θα κοιμηθεί κανένα. Λοιπόν, ξαναέρχεται η στήλη Fight News στην εφημερίδα Metrosport. Υπεύθυνο τη στήλη είμαι εγώ που γράφω για τη στήλη. Και ο αρχισυντάκτη ο Γιώργο Ονάσκα, ο Χρήστο Ονάσκα, συγγνώμη, ο οποίο βάζει τη στήλη κάθε εβδομάδα για να ενημερώνει τον κόσμο στα δυναμικά αθλήματα. Το μεγάλο event του μήνα είναι το MCP, MMA Challenge Pro, στο Club Vogue, 1η Δεκεμβρίου. Συγγνώμη, 1η Οκτωβρίου. Πάλι λάθος το είπες. Ναι, ναι, 1η Οκτωβρίου. Επαναλαμβάνω για να μην μπερδευτεί κανένας. Το Vogue, πού είναι το Vogue? Στο Club Vogue. Θα υπάρχει εκτενές άρθρο στην εφημερίδα Metrosport, να μπει ο κόσμος να διαβάσει. Λεπτομέρειες για τα εισιτήρια. Πώς μπορεί να κλείσει εισιτήριο, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Πώς μπορεί να κλείσει
τραπέζι, αν θέλει, με την παρέα είναι του. Είναι limited edition, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Οι θέσεις είναι πάντα περιορισμένες γιατί πάντα είναι sold out. Ποτέ δεν βρίσκεις θέση και εισιτήριο εάν πας απ' έξω. Πρέπει να είσαι πολύ τυχερός. Γι' αυτό υπάρχει τρομερή προπόληση στα γυμναστήρια και στους συνεργαζόμενους χώρους. Εκτενές προτάσεις στην εφημερίδα Metrosport, προσεχώς. Λοιπόν, έχουμε έπειτα το διασυλλογικό πρωτάθλημα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μαχητικών Αθλημάτων που θα γίνει στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Μία εβδομάδα μετά το MCP. Στα κουφάλια θα το πάει. Στα κουφάλια το κάνει. Τι τα κουφάλια, στα κουφάλια. Στα κουφάλια υπάρχει ένα διοργανωτή που έχει ένα τοπικό σύλλογο. Ο οποίος... Στα κουφάλια. Ναι, στα κουφάλια. Γιατί. Τι κουφάλια τραβήχτουμε στα κουφάλια. Ναι, εγώ θα πάω. Εγώ θα πάω. Τώρα, άντε να μην παρακινήσω και την Ιφηγένεια και την Ευγενία και κουβαληθεί κι εσύ θέλει, δεν θέλει. Λοιπόν, πρόσεχε καλά, στο χέρι σε έχω. Λοιπόν, θα πάμε στα κουφάλια 9 Οκτωβρίου, διασυλλογικό πρωτάθλημα ΟΜΑ. Και ξεκινάνε τα σχολεία την Δευτέρα. Οι γονείς οι οποίοι σκέφτονται πού θα γράψουν το παιδί, πού θα πάει με μια δραστηριότητα αυτά. Προσωπική μου παρέμβαση εδώ, σε αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι προσωπικό για τον καθένα, είναι ας ασχοληθεί το παιδί με μια πολεμική τέχνη, με ένα μαχητικό άθλημα, με ένα δυναμικό σπορ. Έτσι, θα αποκτήσει πολύ όμορφα πράγματα. Τι να πάει μπαλέτα, δεν είναι απαραίτητο να έρθουν στον Ultra Fighter. Θα πάρει σε ένα γυμναστήριο στη γειτονιά του, σε μια σχολή πολεμικών τεχνών. Θα πάρει ωραία πράγματα το παιδί. Θα μάθει την πειθαρχία, θα μάθει την ιεραρχία, θα μάθει να προστατεύει τον εαυτό του. Θα έχει αίσθημα αυτοπεποίθησης. Θα μάθει να δέρνει. Θα το κουβαλάει. Αν χρειαστεί και αυτό, ναι. Καλύτερα να είσαι θήτης παρά θύμα στη σημερινή κοινωνία. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου. Ναι, σωστά τα λες. Για το Ultra Fighters Gym, όποιος γονιός φέρει το παιδί του, μπορεί να γυμνάζεται δωρεάν ο ίδιος την ώρα που γυμνάζεται το παιδί στον κάτω όρφο κάνοντας kickboxing, παγκράτιο κτλ. Έτσι. Πάντως, δοκιμάστε να βλέπει τον Grey's Anatomy πάνω στην τηλεόραση που έχει. Ναι. Ναι. Δοκιμάστε τα γυμναστήρια δυναμικών αθλημάτων. Περισσότερες πληροφορίες στη στήλη Fight News, στη σελίδα μας Ultra Fighters Team στο Facebook ή στο γυμναστήριο Ultra Fighters Gym Κρήτη 49, δίπλα στην πυροσβεστική στη Μαρτίου. Πάρα ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Τι ευχαριστήσεις. Εμείς ευχαριστούμε. Έτσι. Λοιπόν, λέγε. Εσύ θα πεις τι πίνεις για να συνεχίσουμε. Εγώ πίνω καλό Εβιτάρ, δάσκαλε. Κάθε μέρα μια κουταλιά της σούπας. Μου έχει δίνει και ηλεκτρολίτες εσύ μετά την προπόνηση. Τους παίρνεις. Τους παίρνω, ναι, μετά την προπόνηση. Είδες διαφορά. Ναι, είδα. Μπράβο. Είδα διαφορά. Θα το καταλάβεις όταν υδρώνεις πολύ. Ναι. Στο τέλος της προπόνησης. Ότι ακόμα και λίγο μπορείς ακόμα. Μπορείς ακόμα, μάλιστα. Καλό Εβιτάρ πίνω κάθε πρωί. Γιατί μου έχει φτιάξει ένα έντερο περδίκι. Έχω με τις αρθρώσεις τακτοποιήσει τα πάντα και το σπουδαιότερο. Με την άμυνα του οργανισμού, δάσκαλε. Γιατί όταν κουράζεσαι πολύ το χειμώνα, πέφτει η άμυνά σου, πέφτει κάτω ξερός. Δημιουργεί πολύ καλύτερες άμυνες το καλό Εβιτάλ. Και επίσης μπορείς να πάρεις και μία βιταμίνη C μετά το τέλος της προπόνησης, που ενισχύει πάρα πολύ το ανοσιοποιητικό σου σύστημα. Βέβαια. Ανοσιοποιητικό λοιπόν και καλό Εβιτάλ πάνε μαζί. 23-12-200-500 τηλεφωνείτε τώρα και έχετε την προνομιακή τιμή στα 34,90 αντί για τα 55 ευρώ. Λοιπόν, πάμε λίγο στο ρεπορτάζ. Για τη Βέρεια τα είπαμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ. Έχουμε Αριανή. Κώστα Πετρωτό. Εγώ λέω να μην φοβούνται οι Αριανοί. Εντάξει, εγώ. Κώστα, καλησπέρα. Ναι, γεια σου, Κώστα. Καλησπέρα, Γρηγόρη, Κώστα και δάσκαλε. Λοιπόν, πολύ γρήγορα για να μην σας ρωτάει ο κόσμος, ναι. Να έχετε μια ενημέρωση ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει μια είδηση που έχει να κάνει με την απόφαση του Ιβάν Σαββίδη να πληρωθεί μια οφειλή που υπήρχε στα δικαστήρια, στη δικαστική εκκρεμότητα τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ προς την Εγνατία Ασφαλιστική. Ήταν 833.500 ευρώ. Ποιον βάρεναν. Αυτά τα λεφτά. Ήταν εποχή που είχε δημιουργηθεί. Σταμάτα ρε κόκκινε να μιλήσει. Λέγε φίλε, ποιον βάρεναν. Είχε δημιουργηθεί την εποχή του Γούμενου. Ναι. Το ποσό όμως το όφιλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Το είχε δημιουργήσει ο ίδιος ο Γούμενος τότε που ήταν μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ. Αυτά είναι μαμισιάτικα του Γούμενου δηλαδή. Ναι, ναι. Αποφάσισε ο Σαββίδης να τα πληρώσει τώρα, να κλείσει η οφειλή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προς την Εγνατία Ασφαλιστική, να μην φαίνεται δηλαδή ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ οφείλει και να τα διεκδικήσει δικαστικά στη συνέχεια η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από το Γιάννη Γούμενο. Αυτή είναι η απόφαση του μεγαλομετόχου. Ωραία, του καλή μαγιά. Και πλέον, ναι. Και πλέον δεν υπάρχει καμία οφειλή του ΠΑΟΚ είτε προς το δημόσιο είτε σε τρίτους. Και αυτή ήταν σε δικαστική εκκρεμότητα. Θα μπορούσε δηλαδή αν ήθελε να το αφήσει στα δικαστήρια. Να πάει να καιρό. Πάει όσο πάει, ναι. Αλλά αποφάσισε να το τελειώσει τώρα και να πάει. Αυτό για βάλε μας λίγο, στο πνεύμα λίγο. Τι ήταν αυτά τα λεφτά, πώς έγινε αυτή η τρύπα με το Γούμενο. Τι είχε κάνει. Τώρα να σου πω την αλήθεια, λεπτομέρεια της συγκεκριμένης υπόθεσης δεν έχω. Θυμάμαι όμως πάρα πολύ καλά από το ρεπορτάζ εκείνης της περίοδου ότι γενικώς ο Γούμενος έπαιρνε λεφτά από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τα μετέφερε σε άλλες εταιρείες ή δημιουργούσε οφειλές της ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε άλλες εταιρείες. Έκλεβε δηλαδή. Σε θυμάσαι τότε ότι ήταν στην Εγγραφή Ασφαλιστική, αν θυμάμαι καλά, είχε και ο ίδιος εμπλοκή.
ήταν γενικώς από αυτές τις υποθέσεις που δημιούργησαν το χρέος της ΠΑΕΠΑΟΚ και είχαν φέρει σε μια δεινή οικονομική κατάσταση στον δικέφαλο. Ήταν σαν συγκοινωνούν τα δοχεία. Εξαιρετικός κύριος. Μάλιστα. Ναι, και έτσι. Το κλείνει αυτό ο Σαββίδης και πλέον δεν οφείλει πάει ΠΑΟΚ. Είναι τα καλά του Πασόκ με τον ΠΑΟΚ. Φίλος του Βενιζέλου δεν ήταν ο κύριος Γούμενος. Κουμπάρος, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Είχε έρθει με τις ευλογίες του Βενιζέλου. Με τον κύριο Βενιζέλου. ΠΑΟΚ Πασόκ ηλεκτρο σοκ, μάλιστα. Μάλιστα. Να σε καλά. Μάλιστα. Έγινε, να σε καλά. Ωραίος φίλος ο Βενιζέλου. Ναι, λέγε. Βενζινέλο. Βενζινέλο. Ωραίος. Φοβερός πολιτικός, τρομερός. Οι φίλοι του βέβαια εντάξει τώρα. Μου θύμισε κάποιος φίλος. Ναι. Κοινός μας. Είδες ότι... που δεν ήταν του Ζαγοράκη, ήταν του αμέσως να πει την εξυπνάδα του. Ζαγοράκη! Αμέσως. Άσε τον άνθρωπο να πει ρεπόρτερ. Μην πετάζεσαι. Εκτός αέρα. Εκεί... εκτός αέρα θα σου πω. Α, θα μου πεις εκτός. Όχι, πες τα εντός αέρα, ρε κόκκινε. Α, εκτός θα μου πεις. Λέγε. Λοιπόν. Ναι. Μου θύμισε κάποιος φίλος. Εσένα. Και... Ναι. Και τον εμπιστεύω. Μου λέει κάτσε ρε. Όταν ήταν να έρθει στον ΠΑΟΚ, αφού έλεγε ότι είναι προβληματικός χαρακτήρας ο Κώστας. Ποιος το είπε αυτό? Ένα κοινόνα που κάθεται στον ΠΑΟΚ, ΠΑΟΞΙ. Ναι. Λέει όταν έρθει στον ΠΑΟΚ, μα έλεγε ότι είναι προβληματικό χαρακτήρα. Όχι ιδιόρυθμο όπω λε εσύ. Τώρα τι λέει να πει, λέει ο Κώστα. Στο φίλο στον ΠΑΟΞΙ. Ότι χάλασε η διάθεσή του που πήγε ο Τζιμπούρ στον Άρη και αυτό έμεινε με τον Κλάους. Αυτό έχω να του πω. Τι χάλασε η διάθεσή του. Θα έπρεπε να πάρει ο Σέντερφορ και ο ΠΑΟΞΙ. Ναι, χάλασε η διάθεσή του. Αν πάρω πέντε Αριανού τώρα, κάτσε τώρα οι Αριανοί έχουν, τα έχουν πάρει. Δηλαδή είναι χαρούμενοι, βλέπουν ρεπορτάζ Βέρεια, πέφτουν κάτω. Εντάξει, έχουν μια αυξομοίωση. Δεν έχει τέτοιο πρόβλημα ο Άρης. Πώς δεν έχει? Αφού η επιτροπή δεν έδωσε στη Βέρεια. Θα βρεθεί λύση. Αν θα θελήσει, όταν βρεθεί λύση. Εδώ άλλαξε νόμος το αυτό, δεν θα θελήσει. Α, λες δηλαδή το τσατσάκι ο Άρης, εκεί πες. Γιατί δεν το λες. Γιατί δεν το λες. Φοβάσαι να το σε καλά, να φοβηθώ. Φοβάσαι τις λέξεις. Αφού το λέω ευθέως. Τι ευθέως, αφού από πλάγια το λες. Πες τσατσάκι αφού είναι, μη φοβάσαι. Δεν τσατσάκι. Πες τώρα, μη φοβάσαι, αυτό δεν έχει τη στήριξη κυβέρνησης. Είναι κυβερνητικός ο Άρης. Κακό τελείως. Είναι αυτό. Ρε πες το όμως να το ακούσω. Όχι, το πας από εδώ, το πας από πλάγια. Δεν το πάω. Υπόγεια το πας. Πες το αφού δεν έλεγε η Μαρούπα ότι για να πάρει άδεια ο Άρης πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Αυτά να πεις. Γιατί η Μαρούπα εξαφανίστηκε. Τι κολώνεις. Γιατί η Μαρούπα εξαφανίστηκε. Γιατί ο Κοντονής κανόνισε με τον Άρη. Ωραία. Και καλά έκανε. Και κάνει και μεταγραφή μέσα. Κακό έκανε. Όχι, λέμε πως έχει. Καλό κακό θα το κρίνει ο κόσμος. Εγώ τι να κρίνω. Καλό κακό. Οι Αριανοί μπορεί να λένε μετά είμαστε επαναστάτες και τέτοια. Τελείωσε. Λοιπόν. Και να κορυδεύουν τους παοξίδες για κυβερνητικούς. Εσύ λες δηλαδή ότι δεν είναι δικιά σου αλλαγή στάσης, ότι οι παοξίδες χαλαστήκανε με το απόκτημα του Τσιμπούρ. Δεν χαλαστήκανε, ρε κόκκινε. Ή το ίδιο είναι να πάει ο Τσιμπούρ, με συγχωρείς να το απαντήσω του παοξί, σε μια ομάδα που θα κάνει πρωταθλητισμό αλφα-εθνική. Πού είναι ο ΠΑΟΚ, με μια ομάδα που θα κάνει πρωταθλητισμό αλφα-εθνική. Στον ΠΑΟΚ. Ο Τσιμπούρ τον ΠΑΟΚ τον είχε κλάσει. Όχι τώρα όμως. Έχει δύο χρόνια τρία. Όπως τον είχε κλάσει και ο Λιμπερόπουλος, όπως τον είχε κλάσει και ο Τσιρίλο, αλλά μετά όταν πήγαν 32. Ο Λιμπερόπουλος. Μόνο αυτός μπορεί να πει ότι το τρώει τρεις φορές. Και ο Τσιρίλο. Ναι. Και ο Τσιρίλο. Ο Τσιρίλο ήρθε. Στα 29 και στα 32. Ο Τσιρίλο ήρθε. Ναι, μετά τρία χρόνια. Αφού εκεί δεν ξέρω όπως ο Βιερίνια δεν θέλει να έρθει τώρα, θέλει από δύο χρόνια. Θα ήταν χοντρό. Άστα. Άμα ήθελε θα ερχόταν. Δεν θέλει να έρθει. Άμα ήθελε θα ερχόταν. Μα ακούς τώρα και τώρα, εμένα. Τώρα ακούσε με τις και εμένα. Πώς ακούσε. Σε αυτό με πιστεύεσαι. Δεν σε πιστεύω μόνο. Σου λέω θέλει να έρθει. Πότε. Για τώρα. Δεν... Για δεν έρχεται. Χτες. Για δεν έρχεται. Δεν. Μόλις φαρδίν ο πισινός του θα έρθει. Θα 33 χρονών, αλλά πάω και ήμουνα. Όταν είχε εδώ. Πάω και ήμουνα. Φαρδί πισινό και έλεγα σιγά τον παίκτη. Δεν έλεγα σιγά τον παίκτη, είναι χοντρό έλεγα. Ωραία. Χοντρό ήταν. Και ο Αίλτον, αν θυμάσαι τη Σάλκη. Χοντρό ήταν. Και ο Αίλτον ήταν χοντρό. Αλλά ήταν παικτάρα. Όπως και ο Σταφυλίδης ήταν χοντρός και ευτυχώς ξέβηγε από τους γιώτιδες και τις μπουγάτσες και πήγε πάνω και γυμνάστηκε και έγινε παίκτης. Αν έμενε εδώ, χοντρός θα ήταν. Έγινε παικτάρα. Δουλεύει πολύ. Χοντρομπαλάς θα ήταν. Εγώ τον γουστάρω πολύ. Εγώ τον γουστάρω, αλλά ευτυχώς που έφυγε. Αλλά ό,τι έχει να πει, το λέει. Και από ό,τι φαίνεται δουλεύει και πολύ. Και μπράβο. Βέβαια. Λοιπόν. Γιατί έχει τάσει προς το πάχος κι αυτός. Ο Σταφυλίδης. Είναι πόντιος, τετραγωνοκέφαλος. Όχι, ρε, κοντός. Βάζει εύκολα και εύκολα. Χρησιμοποιείς κάτι όρους. Δεν έχουμε ρετάσει προς το πάγο. Όχι. Πώς όχι. Αυτό λέγεται ότι εσύ δεν έχεις τέτοιο μεταβολισμό. Όπως έχει ο Μάντιος ο Γιώργος. Ακριβώς. Που τρώει τέσσερις πίτσες και αυτό, είναι. Αυτό είναι. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Α, μπράβο, εντάξει. Όχι, έχει τάση προς το πάγο. Δεν έχουμε τάση προς το πάγο. Εσύ έχεις τάση μόνο προς τη βλακεία. Βλάξε. Παρακάτω. Άλλο, τι γίνεται. Θα πας στην έκθεση αύριο μετά. Περιμένω να μην πάω, αλλά μου την κρύβονται. Μήπως ο Παύλος κρύβεται, όχι λέει θέλουμε άνθρωπο στην καρδιά των γεγονότων. Ο Γιώργος τρίβει για του Αραβόνος.
η άλλη, αλλά εγώ δεν θέλω να πάω. Γιατί δεν θες να πας, Γιατί θέλω, θα σου πω την αλήθεια. Γιατί, πραγματικά. Γιατί δεν θέλω να φάω, ρε φίλε, 5 ώρες στο δρόμο για να κάνω 2 ώρες εκπομπή. Ειλικρινά. Θα έχετε δηλώσει. Τι θα έχει δηλώσει, διαδηλώσει. Θα έχει κόσμο αγανακτισμένο. Σωπά, μωρέ. Συνταξιούχου. Άμα θα... τίποτα δεν θα έχει. Εδώ κάνουμε. Ρε εσύ. Το πινό και 6 ώρα. Τίποτα δεν θα έχει. Δεν το κάνουμε τώρα. 24 σου λέω, ξεκόλα. Δεν έχουμε ανάγκη. Δεν είπα ότι έχουμε ανάγκη. Αλλά. Ποιο θα κάνει διαδήλωση. Ποιο θα κάνει. Κάλεσμα, η ΓΕΣΕ στην. Ποια ΓΕΣΕ, μωρέ, αυτή η συνέχεια πάνε. Καλά, οκ. Okay, ποιο υπολογίζει αυτό. ΓΕΣΕ τώρα. Ρε φίλε, γενικότερα, όταν ξέρω ότι όλη η πόλη θα είναι κλεισμένη. Ναι. Αποκλεισμένη. Ναι. Δεν γουστάρουν να μπουν στη διαδικασία. Μάλιστα. Να ψάχνω άλλο μέσο για να πάω σε ένα χώρο. Ναι. 2 ώρες νωρίτερα από ό,τι είναι η δουλειά μου. Το καθημερινό έρχομαι 2 ώρες νωρίτερα. Ναι. Το Σάββατο που είναι μόνο live score. Ναι. Και μόνο οι μεταδόσεις. Ναι. Θα έχεις ευκαιρία να δεις τον κύριο Τσίπρα. Που θα του σταμάτησε στο αεροπλάνο προχθές. Θα χαρώ πάρα πολύ. Ω, άμα το δεις, χειραψία δεν κάνω. Να κάνω χειραψία. Γιατί να το κάνω μια χειραψία. Εσύ τι είπε, σαν θεσμό, δεν το μισθό. Να κάνω εγώ χειραψία έκανα με μια πολύ. Σοβαρή πολιτικό, πρώην πολιτικό. Να μάθω το όνομά της. Με την κυρία Χαραλαμπίδου. Τι είναι αυτή η Χαραλαμπίδου? Ήτανε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και παρετήθηκε. Χαραλαμπίδου. Βεβαίως. Γιατί παρετήθηκε? Για λόγους ευθυξίας. Ευθυξίας, ε. Ναι. Μάλιστα. Τι λένε, φίλε. Και την έσφιξα το χέρι και λέω μπράβο γιατί είχα το θάρρος. Ναι. Ναι. Τι λένε, εγώ. Σοβαρά μιλάω. Δεν υποτάσσει. Σοβαρό, εντάξει. Κυρία Χαραλαμπίδου. Στον Τσίπρα δεν θα τον φύγει και στο χέρι, δηλαδή. Όχι. Γιατί να του φύξει το χέρι? Του πεις, γιατί πεις. Έχει κάνει όλο τον κόσμο ναι, πέστε. Να πει το ψωμί ψωμάκι. Γιατί ό,τι του λένε οι Ευρωπαίοι λέει yes men. Τι Ευρωπαίοι είναι, τι θα πω, νοουμέν. Υπέγραψε χαρτιά, τι έτσι είναι. Πώς θα γίνει δηλαδή. Εσύ αν υπογράψεις χαρτιά, τι θα πεις εδώ, τα συνημένα. Υπέγραψε χαρτιά, τι. Ακού, είναι η εύκολη απάντηση και πολύ δασκαλεμένο αυτό που λες. Τι θα κάνει, επανάσταση ότι... θα κάνει. Ο άνθρωπος είναι. Τον έχουν στριμώξει να πούμε. Όπως ο Ερντογάν όρθωσε το ανάστημά του, περιμένουν ένα πολιτικό. Με το ανάστημα αυτό, με το ανάλογο, δεν λέω να λέγεται Ερντογάν. Πώς το έστησε το ανάστημα ο Ερντογάν? Ο Ερντογάν, ναι. Έβγαλε την Τουρκία από το οικονομικό αδιέξοδο. Με ποιο τρόπο όμως? Με ανάπτυξη. Ναι. Την εδώ... έβγαλε από το δούνου του. Εδώ έχουμε υπογράψει εμείς, κάτσε. Να τελειώσω. Να τελειώσω. Εδώ εμείς υπογράψαμε ότι να μην κάνουμε. Πότε βγήκε, ξέρεις? Πότε βγήκε η Τουρκία? Από πότε? Από πού να βγει? Πού να βγει, εγώ. Άστα να όλα μιλήσει, ρε εσύ. Δηλαδή, μα υπογράψαμε να μην κάνουμε ανάπτυξη, αυτό σε λέω. Είσαι το μεγαλύτερο χειρόφρονο του πλανήτη. Εντάξει. Δηλαδή είσαι το κάτι άλλο. Εσύ θα έπρεπε, αγόρι μου, να είσαι σε αυτούς εδώ που έχουν στα τρένα να πηγαίνουν δεξιά-αριστερά, να έχουμε συγκρούσεις καθημερινά. Ο κόσμος αυτό έλεγε για σένα, ξέρεις. Ναι. Τραβώ χειροφρενάκια. Ναι, ναι, συνέχισε. Το βλέπω. Ναι, ναι. Ο κόσμος έχει ανάγκη από έναν άντρα πολιτικό, ναι. Ο οποίος να έχει ευθύτητα. Ναι. Και να κάνει πράγματα για τη χώρα και μετά για τον εαυτό του. Αφού είχε τέτοιο και τους έβαλαν φυλακή. Ποιοι είναι αυτοί που. Τον Πατακό, τον Παπαδόπουλο. Είναι καλή δηλαδή αυτή. Δεν ξέρω, δεν ήταν καλή. Είναι καλή. Αφού αυτούς επικαλούνται οι Έλληνες. Ο Παπαδόπουλος λέει. Έλληνες. Οι Έλληνες θέλαν να διώξουν. Αν οι Έλληνες ήταν τόσοι πολλοί ναι. Που επικαλούνταν τη Χούντα, γιατί υπήρχαν όπως με όλα τα κόμματα. Ναι. Είναι λογικό να υπάρχουν ευνοημένοι και επί Χούντας. Ναι, εγώ δεν φοράω παροπίδες. Δεν φοράω παροπίδες. Λοιπόν, αν ήταν τόσοι πολλοί θα ήταν κυβέρνηση. Εγώ ξέρω τι κατάλαβα τόσα χρόνια. Το κατάλαβες το που σου λέω, όχι, είναι πάρα πολύ. Όχι, αυτό. Εγώ ξέρω τι κατάλαβα τόσα χρόνια. Αυτοί κάνανε επανάσταση να διώξουν τη Χούντα και μετά από 30 χρόνια. Την νοσταλγούν. Ναι, αυτοί είναι ανώμαλοι οι Έλληνες. Αλλά. Είναι ανώμαλοι. Κατάλαβες. Το είπα και άλλη φορά. Βρίζουν τον Τσίπρα τώρα. 40 χρόνια κάνανε μάχη να έρθει αριστερά. 40 χρόνια. Και τώρα ένα χρόνο ο ανθρωπάκος είναι εδώ, τι πρόλαβε να κάνει, τον βρίζουν. Κατάλαβες. Εκεί τρελαίνομαι. Σου λέω ένα πράγμα ναι, πάρα πολύ απλό. Πες μου, ρε κόκκινε, πες μου. Οι Έλληνες τόσα χρόνια έμαθαν να δουλεύουν σαν κομμουνιστές και να τρώνε σαν καπιταλιστές. Μάλιστα. Αυτό είναι το, αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα τον Ελλήνων είναι το πρόβλημα. Άρα δηλαδή ο λαός είναι προβληματικός. Ο λαός θέλει. Ναι. Ναι. Άξι τη μοίρα μα. Μάλιστα, τελείω. Γιατί εγώ δεν είδα στο εξωτερικό κάποιον Έλληνα να προκόβει. Ναι, πρόκοψαν, βέβαια, φυσικά πρόκοψαν. Άρα. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Ναι. Εντάξει. Μάλιστα. Και είσαι βλαμμένος τα βάζεις με τα παιδιά τα οποία είναι άξιοι επιστήμονες και πηγαίνουν στο εξωτερικό. Ποιος δεν διαλέγουν την. Εσύ τα τους κράζεις. Ποιον έκραξα. Όλα τα παιδιά τα οποία φεύγουν έξω. Τι να κάνει δηλαδή, σαν και εσένα και σαν και εμένα να μείνει εδώ 500 ευρώ. Εγώ έκραξα κανένα παιδί που έκανε. Βεβαίως. Πότε. Γιατί τι έκανες, δεν έκανες όταν αντιμετωπίσεις το πρόβλημα.
Δεν λέω για αυτά τα παιδιά. Ω, κάνεις λάθος. Για την προηγούμενη γενιά. Για την προηγούμενη γενιά. Ε, καλά. Τα ακούνε τα παιδιά όμως αυτά και τρελαίνονται. Όχι, τα παιδιά αυτά τι σχέση έχουν με αυτούς τους κοπρίτες τους. Εγώ όφυλα να το μεταφέρω. Γι' αυτό τους συνταξιούχους δεν πολύ στεναχωριέμαι που τους κόβουν τη σύνταξη. Καλά. Γιατί λέει, τι έχεις τώρα με τους συνταξιούχους. Φάγατε, ήπιατε, επιδείξατε, κλέψατε, κάνατε, ράνατε εξοχικά αυτά. Επειδή υπάρχουν όμως πολλοί άνθρωποι. Τα παιδιά σας όμως και τα εγγόνια σας αυτή τη στιγμή είναι με 300 και 400 ευρώ. Επειδή υπάρχουν πολλοί αξιοί άνθρωποι οι οποίοι δεν κλέψουν ούτε ένα ευρώ. Εντάξει, και δεν επωφελήθηκαν ποτέ και μόνο έχουν προσφέρει. Αμάρε, κόκκινε. Δεν μπορεί από αυτούς τους ανθρώπους να κόβεις. Αμάρε. Με την εξαίρεση με πάντα. Τι είσαι? Με την εξαίρεση πάντα. Και από πού να κόψεις, ρε κόκκινε? Και μιλάω για τον πατέρα μου. Εντάξει. Τι έπαθε ο πατέρας? Δεν μπορεί, ρε φίλε, από αυτόν τον άνθρωπο που έδωσε 6 παιδιά σε αυτή τη χώρα, έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε. 6 παιδιά τι ήθελε και τα έκανε, ρε κόκκινε. Ποιος του είπε να κάνει 6 παιδιά, σε έκανε 2. Δεν εκμεταλλεύτηκε ποτέ καμία νομική διάταξη υπέρ του. Και να τον κόβεις. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Εντάξει, ρε φίλε, δεν θα κλάψουμε τώρα επειδή κόψαν τους μπαμπάδες μας τώρα τη σύνταξη. Όχι, γιατί είναι τέρας εντυμότητας. Αυτό δεν μπορεί να τον κλέψει. Είναι τέρας εντυμότητας. Δεν επιτρέπεται. Δεν μπορεί να είναι οι μπαμπάδες μας τέρας εντυμότητας. Ο πατέρας μου. Και των άλλων όρων οι μπαμπάδες να μην είναι. Μα υπάρχουν κι άλλοι. Άσε, κάτι θα κάνω κι εγώ. Εγώ λέω αυτόν που ξέρω. Κάτι θα κάνω κι εγώ. Εγώ λέω αυτόν που ξέρω. Σταμάτα, κόκκινε. Μπορεί να είναι παοξή, να είναι στραβόξο, να είναι ανάποδο. Αλλά δεν πάβει να είναι έντυμο. Σταμάτα, έχω εκεί στην εκκλησία ωφελήθηκε. Εγώ έχω μια χαρά. Μάλλον... Εκεί με τα αντίδωρα, εκεί τα άτρωγε τα αντίδωρα, σταμάτα να πούμε. Άντε, σταμάτα. Όλοι κάνανε. Όλοι φάγανε λεφτά. Στον κόσμο. Άντε, ρε, όλοι φάγανε λεφτά. Όλοι στον κόσμο. Πατέρα, επειδή οι πατεράδε μα είναι καλοί. Ενώ οι των αλωνών δεν είναι καλοί. Είπα εγώ των αλωνών δεν είναι καλοί. Άφιε τα από εδώ πέρα, ρε. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Άφιε τα από εδώ πέρα, ρε. Ντύμον. Λοιπόν, παρατήστε. Μαζί με την εταιρεία αυτοκινήτων, εταιρεία Σκιάδη Βαλοδήμο. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών, με ασύλληπτη, απίστευτη μοναδική προσφορά για το Skoda Rapid για του φίλου οδηγού ταξί. 15.990. Καλά ακούσατε. Αυτή είναι η τιμή που το παίρνετε τώρα τηλεφωνώντας στο 596-690 ή πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Μπορείτε να το κάνετε και test drive και να μάθετε οτιδήποτε άλλο για αυτό το σούπερ αυτοκίνητο, το οποίο είναι ότι πρέπει για τους φίλους οδηγούς ταξί και όχι μόνο. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και μην ξεχνάτε το διαγωνισμό για τον Πινόκιο. Α-2 κενό. Πινόκιο ονοματεπώνυμο στο 54-344 για εσάς οι οποίοι θέλετε να κερδίσετε 10 διπλές προσκλήσεις. Διάλειμμα και σε λίγο με γραμμές. Now you're gone. I realize my love for you was strong. And I miss you here. Now you're gone. I keep waiting here by the phone. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τις δικές σας γραμμές πλέον, το 2310 και τα 390. 955 και ενώ το μήνυμα στο 54-340. Για τον Πινόκιο, υπενθυμίζω, α-2 κενό, πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54-344. Μαζί μας η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος, με τη σούπερ προσφορά για τους φίλους οδηγούς ταξί, με το Skoda Rapid, να το βρίσκετε, καλά ακούτε, στη τιμή των 15.990 ευρώ. 15.990 ευρώ, αν τηλεφωνήσετε τώρα στο 2310-596-596 ή πάτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών και φυσικά με εξουσιοδοτημένο σέρβις τόσο για Skoda όσο για Hyundai και Kia. 6 φίλοι στην αναμονή. Ξεκινάμε. Ό,τι πεις. Πάμε. Ορίστε. Εγώ είμαι. Εσύ, μάλιστα, φίλε μου. Α, πρωτός. Γιατί, κακό είναι? Όχι, όχι. Να, με τον διπλανό σου εκεί. Αυτός. Με τον εξωγή. Έλα, ελληνικά, με τον διπλανό σου εκεί. Μας. Αυτός, λέγε, πάρε, λέγε. Με τον κύριο Ραπτόπουλο, το βρήκα. Ναι. Κύριο. Λοιπόν, για τον Τσιμπούρ. Ναι. Δηλαδή, τελειωμένος δεν είναι. Ορίστε. Αυτό δεν τον ελεύθερος, δεν τον ήθελε καμία ομάδα. Από τον περιπάτο καλύτερο. Τον ήθελε ο ΠΑΟΚ, ναι, είχε προτάσεις. Ναι. Ο μάνατζερ του εδώ, το ΠΟΚ, σιγά μην τον άφηνε να ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Ποιο ΠΟΚ? Πολύ δύσκολο. Το ΠΟΚ, τι ΠΟΚ? Το ΠΟΚ, ρε. Το ΠΟΚ. Ναι. Το ΠΟΚ με τους μανατζαρέους εδώ πέρα είναι κλίκα τώρα, δεν θα τον αφήνανε. Πιο εύκολα θα τον αφήνανε να πάει στον Ατρόμητο ή στον Πανιόνιο, παρά να έρθει στον ΠΑΟΚ. Ναι. Α, δεν τον αφήσανε. Το κατεστημένο δηλαδή, δεν άφησε τον Τσιμπούρ να πάει στον ΠΑΟΚ. Ναι. Ερ φίλε Μάνιο, κατάθλιψη έχεις? Νομίζω ότι σε κυνηγάνε. Δηλαδή το βράδυ όταν περπατάς γυρίζεις πίσω, μη σε έρθει κανένα μαχαίρι πίσω στην πλάτη. Δηλαδή, εσύ τι πιστεύεις, ότι ο Ιβάν δεν είχε τα χρήματα να φέρει τον Τσιμπούρ? Εγώ πιστεύω ότι ο Ιβάν έχει πολλά χρήματα να φέρει όποιον θέλει. Απλά σ' άφησε με τον Κλάους και οι άλλοι πέραν τον Τσιμπούρ. Και λέω, αν σε ενοχλεί αυτό. Όχι, δεν με ενοχλεί. Άμα δεν σε ενοχλεί, πάμε επόμενη γραμμή. Σε χαλασμένο σε βλέπω γι' αυτό.
Όσο για τους Αριανούς μη χαίρονται. Με την πάρτι σου είμαι χαλασμένος. Πιες ξύδι. Πάει επόμενη γραμμή. Τι θα σε κάνω εγώ τώρα. Μήπως πρέπει να πάω στον ψυχολόγο επειδή χαλάστηκες μαζί μου. Δεν αφάω το βράδυ. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα, ε. Καλώς το να είναι. Χαλάστηκες μαζί μου. Σκουπίστηκα εγώ τώρα. Ναι. Δεν γράφαν τα ψέματα, αρχίζει το πρωτάθλημα. Εσύ αυτός που κάνει χουρ, χουρ, χουρ. Από εμάς είναι από άλλον. Από εμάς. Θα φάει ξύλο. Τι είναι αυτός από κάτω, τι κάνει. Με τα χρώματα είναι. Τι είναι αυτός. Θα το σπάσει το ξύλο, πες τον. Γρου, 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 τρεις μήνες. Λέγε, φίλε, ναι. Λέγε. Ποιος θα πρώτο που προλάβει να βαράει. Ναι. Έλα. Το πρωτάθλημα ξεκινάει. Ελπίζω η ΑΕΚΑΡΑ να κάνει μια καλή πορεία. Ναι, με τον Αλμέιδα Center Ford. Ναι. Ναι, άσε αυτό τώρα. Ναι, να κυνηγήσει ναι. Αυτό για το οποίο υπάρχει, που είναι το πρωτάθλημα και το κύπελο. Τώρα ελπίζω να με διαψεύσει ο κύριος Κετσπάγια, ο κύριος Αλμέιδα, ο κύριος Χρυστοδουλόπουλος και όλοι αυτοί. Για τις ενστάσεις που διατυπώνω τόσο καιρό. Από το Σάββατο κιόλας αν μπορούν. Από την Κυριακή πότε παίζει με τη Ξάνθη. Και ο κύριος Μελισσανίδης κάποια στιγμή ας βγει να μας μιλήσει για εκείνο το κήπεδο που θα παίζαμε τώρα το 16 το Σεπτέμβριο. Να μας πει τι έγινε τελικά, γιατί εκεί αγκάθια και καϊδουράγκα θα έχει μέσα. Περιμένει να αποδεσμευτεί το ΕΣΠΑ. Α, πράγμα, πάλι περιμένουμε την αποδέσμευση την εξωμετρική μέρα. Όχι, ρε, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Πρώτη φορά αριστερά, ρε. Καλά, εντάξει, ναι. Να σας δώσω λίγο και τρία σημεία. Ναι. Να οικονομήσουμε. Το Καματάκι, όχι ποιος ξέρει τι. Για λέγε. Λοιπόν, United City άσο από ημίχρονο. Διάρρη. Λόγω Μουρίνιο. Εσύ κόκκινε τι λες. Συνέχισε. Εσύ τι λες. Συνέχισε. Εγώ λέω στάνταρ αρχή αυτό. Δυο μισό. Εγώ δεν τα κουμπάω. Δεν τα κουμπάει. Τελείωσε. Εγώ λέω ότι αυτά τα παιχνίδια είναι προς αποφυγή. Ναι. Λοιπόν. ΑΕΛ, Λάρισα, ΑΕΛ ποντίον Ηρακλής, άσο από ημίχρονο. Ρε πως τα λέει, ναι, ναι, ναι. Εσύ τι λες κόκκινε. Γραμμένα θα είναι αύριο. Α, ναι. Και το ΠΑΟΚ με το Πανετολικό, ναι. Θα το δώσω μόνο ημίχρονο, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μια έπαιση να γυρνάει τα παιχνίδια στο δεύτερο. Θα το δώσω διπλό ημίχρονο αυτό, τίποτα άλλο. Αυτά τα τρία παιχνιδάκια. Γιατί γελάτε. Έχεις πολύ πλάκ. Την ΑΕΚ τι δίνεις. Η ΑΕΚ τη βλέπω για 4-0. Πόσο. Αν η ΑΕΚ καταφέρει να βάλει πάνω από 2 αγκόλ. Την Ξάνθη. Σε αυτή την Ξάνθη. Από μένα έχεις δώρο ένα ζιγούρι. Όχι, θα σου φέρω εγώ δώρο ζιγούρι, αλλά εσύ και όσο θα πάμε στο Καρτατζόγλου να δούμε το Ηρακλής ΑΕΚ χωρίς να μ' ακουμπήσει κανένας. Καλά, τι ερώτηση ήταν αυτή. Το εγγυάσαι, εγώ θα δώρω το καστό της ΑΕΚ όμως. Άκου φίλε, εγώ μπορώ να συγγυηθώ ότι θα σε πάρω μαζί μου. Αν μου ζητάς σε μια κοινωνία όπου δυστυχώς υπάρχουν κάποια ταμπού τα οποία δεν μπορούν να ξεπεραστούν, σε πειράζει άμα έρθεις χωρίς το καστό της ΑΕΚ. Δεν θα πάμε να κάτσουμε μαζί δίπλα-δίπλα. Εσύ θα έχεις το Ηρακλή και εγώ θα πάω. Θα σε πάω να σε... Πρέπει να φοράς το κασκόλ της ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε στο Μαρούσι, εσύ φάρα το Ηρακλή και εγώ της ΑΕΚ και θα κάτσεις δίπλα μου. Κι άμα τολμήσεις θα κουμπίσει άνθρωπος. Καλά, κοίταξε να δεις. Επειδή μάλλον δεν έχεις φάει πέσιμο στο γήπεδο, γι' αυτό τα λες έτσι εύκολα. Καλά. Εγώ πάντως εγγυώμαι. Λοιπόν, εγώ λέω... Περίμενε. Εγώ λέω 2-0, εσύ λες 4-0. Αν είναι 3-0, ποιος κερδίζει. Μισό το ζιγούρι και το τυρί θα το στείλω εγώ. Καλά ρε σκύλε, τα πάμε, λέμε. Πάμε. Yeah. Έλα. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Από το κίτρινο, ωραίο κάστρο. Τι έπαθε, ίκτερο. Ναι, από το κίτρινο, ωραίο κάστρο. Έπαθε ίκτερο, τι έγινε. Ποιος, ναι, τι. Ίκτερο έπαθε. Το ωραίο κάστρο. Α, ναι, ναι. Ναι, με τον Κωστάκη θέλω να μιλήσω. Ναι. Γιατί βγάζει τόσο κακίες και δεν μπορώ να καταλάβω από πού προέρχονται οι κακίες του. Ναι, εμένα, για μένα λέτε. Για ποιον να λέω. Συγγνώμη, ναι, να ακούσω, ναι. Ναι, Κωστάκη. Μάλιστα. Ο Άρης έρχεται, όπως το ξέρεις, και δυναμικά. Ναι. Τώρα, αν κακοφαίνεται σε ορισμένους συμπολίτες για την απόκτηση του Τσιμπούρ, αυτό. Εγώ κακία που έβγαλα. Την ανωτερότερα ακούς της ομάδος. Ναι, η κακία ο δικά μου. Αν ξέρεις γιατί το Τσιμπούρ διαφόταν και ο Ατρόμητος και ο Αστέρας. Συγγνώμη, από μένα. Από μένα άκουσες. Ρε φίλε, ελληνικά μιλάω, από μένα άκουσες κακία. Κακία, ναι, ακούω από εδώ και 2 χρόνια. Για τον Άρη έβγαζες πολύ χολή. Μένω σχολή! Χολή! Θες να. Είναι πάρα,
Θες να απαντήσω, λοιπόν, θες να απαντήσω, θες να σε απαντήσω. Απαντήσει, ναι. Ναι, περίμενε να μ' ακούσει. Ναι, τρία λεπτά που έχω να μου τα διαβάσει. Βεβαίως, ναι, άκουσε με. Με τον Άρη δεν έβγαλα καμία χολή. Θεωρώ. Όχι, έβγαλες. Περίμενε, ρε φίλε, να απαντήσω. Έπαιρνα και πέρσι τηλέφωνο. Σας θεωρώ, τους Αργιανούς πολλούς από εσάς λεπρούς εναντίον του σωματείου σας. Ακού, πάλι αντιμιλάει. Εγώ θα του κλείνω το λεφό στα μούτρα. Μισό λεπτό. Σας θεωρώ λεπρούς και δειλούς. Λεπρούς αυτοί που κλέβαν και δειλούς αυτοί που δεν αντιδρούσαν. Είδες, ο λαός του Άρη, ακούς, δεν πεθαίνει. Αυτά το ξέρεις. Δεν ξέρω ποιος πεθαίνει, ρε φίλε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ο λαός του Άρη, εμένα με ενδιαφέρουν τα σωματεία. Το καταλαβαίνεις. Χαίστηκα για τους λαούς. Το καταλαβαίνεις το έργο. Ήσασταν λεπροί και δειλοί. Θες άλλο να σου πω τίποτα. Διαφωνείς. Αν έχεις ψυχούλα. Διαφωνείς. Θέλω κόντρα μαζί σου. Διαφωνείς. Κόντρα. Μαζί μου, άκου να δεις. Αν έχεις ψυχούλα, Ραπτόπουλε, ναι. Όταν ξεκίνησε κάποιο παιχνίδι ντέρμπι, να μην σε πω με τον Αιγυριακό που είναι δεύτερη αγωνιστική. Μάλιστα. Έλα στη δύο. Να πάω από τη φυσούρα μένω εγώ και η παρέα μου. Ναι. Να δούμε αν μπορείς να ανταποκριθείς. Να ανταποκριθώ σε τι. Ναι. Στο κάλεσμα των φιλάθρων του Άρη. Δηλαδή τι θες να μου πεις ότι η παρέα σου και εσύ θα με κάνετε ντά, ας πούμε. Τι να σε κάνουμε ντά, βρε παιδάκι, με εσένα σε χτύπησε ο Θεός, εγώ άσε κανοντά. Εγώ φίλε το σωματείο μου δεν το κλέψα, ούτε φοβήθηκα να κυνηγήσω αυτούς που το... Όχι ρε φίλε, εσύ είσαι από τους χέστες. Εμείς το κλέψαμε. Εσύ είσαι από τους δειλούς, δεν καταλαβαίνεις και τα ελληνικά μου. Εγώ είμαι γέννημα θρέμα. Άσε μας ρε φίλε, δεν μας πείτε. Επόμενη γραμμή. Δεν πάνε να είσαι γέννημα θρέμα. Χέστησε, σε δηλώσεις. Εντάξει, εγώ δεν είπα. Ήταν ευφιές αυτό που είπε. Δεν ξέρω τι ήταν ευφιές. Δεν μίλησε. Εγώ σας διαχωρίζω σε λεπρούς και δειλούς. Από εκεί και πέρα. Οι δειλοί, δειλοί, οι λεπροί, λεπροί. Και συμπεριλαμβάνω όλη τη μάζα. Τι να κάνουμε τώρα. Α, υπάρχουν και οι αφελείς. Αυτοί που πιστέψανε. Αυτοί οι οποίοι πιστέψανε στο όνειρο των Super 3. Επόμενη γραμμή, εδώ τα ακούς φίλε. Όσο για τους παοξίδες, αν χαλάστηκαν πολύ με τον Τσιμπούρ. Αλλά δεν πάνε να μιλήσουν. Αλλά απ' την άλλη περιμένουν την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού να αποβάλει τον Άρη και την πέρα από το πρωτάθλημα. Ο Κόκκινος λέει, πολύ σωστά το είπε, πάρα πολύ όμορφα ο Γρηγόρης, ότι εγώ λέει πιστεύω ότι επειδή ο Άρης είναι μες στα κόλπα τώρα, δεν θα έχει πρόβλημα. Πολύ ωραία τοποθέτηση του Γρηγόρη. Σε μεγάλες φόρμες είμαστε. Είναι δυνατός ο Άρης τώρα. Α, καλημέρα. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Θέλω να το πω, είσαι λεπρός ή δηλός. Φαντάζομαι είναι λάθος ή είσαι αφαιρετικός. Καλά κάνω. Με πιτά, έλα στη θύρα 2 με την παρέα μου. Ας έρθει μόνος του αυτός. Δεν το είπε για τέτα τέτα αυτός με μένα. Ο τρόπος που μιλούσε δείχνει ότι είναι ωραίος. Ωραίος, όχι, δεν ήταν ωραίος. Έλα στη θύρα 2 να μας τα πεις. Έλα εσύ μπροστά τέτα τέτ σε μένα να μου πεις. Να δούμε τι άντρας είσαι. Πάμε επόμενη γραμμή. Άντε να δούμε πώς θα φεύγουν. Τα σαγόνια τα δικά μου θα πέφτουν κάτω για τα δικά σου. Λέγε φίλε. Κόκκινε. Εδώ είναι. Ξέρεις τι είναι το ΕΕΨΙ. Ψι. Όχι. Ναι, είναι οι εθελοντές εξαπατημένοι ψηφοφόροι. Αυτοί που ψήφισαν την κυρία Χαραλαμπίδου, την ηρωίδα σου. Που δεν είπα ότι είναι ηρωίδα μου. Πώς είναι αυτό, τη έζησε στο χέρι. Λέω ότι γιατί λέω είναι γιατί μια πολιτικός παρετήθηκε. Ναι, μαζί με τους υπόλοιπους. Που κάτσανε ένα χρόνο, που θα σκίζαν το μνημόνιο και θα δίναν τα δώρα στους συνταξιούχους και μόλις ψήφισαν το επόμενο μνημόνιο, πέρασε από τη Βουλή, προκήρυξε εκλογές ο Τσίπρας και φύγανε μετά. Εγώ ρε φίλε, αυτή είναι η στοχερή, έσυξες ρε αφέλη άνθρωπε. Εσύ πες ότι εγώ είμαι λάθος. Τι έκανε, ξαναπες το φίλε, να τα ακούσει ο κόσμος, την κυρία Χαραλαμπίδου. Μαζί με τους υπόλοιπους έκατσαν μέσα στη Βουλή, ψηφίστηκε το μνημόνιο εκτός από 20-30 άτομα από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και μετά προκήρυξε ο Τσίπρας τις εκλογές και αναγκαστικά φύγανε όλοι από το κόμμα για να μην τους ξανάβαζε υποψήφιος. Αναγκαστικά. Φυσικά, αφού δεν τους έβαλε υποψήφιος. Ρε φίλε, σε άλλο κόσμο. Ακούω τι είπε, δεν τους έβαλε υποψήφιος. Σε άλλο κόσμο, ρε φίλε. Εγώ είμαι. Κοίταξε να δεις. Άλλο με διώχνουν και άλλο παρετούν. Αυτό είπε ο άνθρωπος τώρα. Ναι, παρετήθηκαν μετά που ψηφίστηκε το μνημόνιο. Πρέπει να παρετηθούν πριν ψηφιστεί το μνημόνιο, όταν είδαν ότι ψηφίζουν άλλο μνημόνιο, αφού δεν έδωσαν τα δώρα, δεν κατήρησαν τον έμφυα, να πέσει η κυβέρνηση και να έρθει μια επόμενη να ψηφίσει. Έξω από το χορό πολύ εύκολα μιλάς. Όχι, αυτό είναι. Όχι, δεν μιλάμε έξω από το χορό, φίλε. Κάποιοι λέγανε ότι είναι εξαπατημένοι εθελοντές ψηφοφόροι από την ψηφίζουν το ΣΥΡΙΖΑ. Εξακολουθούν να υπάρχουν. Ψάχνουν έναν άλλο να του είπε κανεί όχι. Είδες εσύ, διέκρινοστικά. Την έσυξε στο χέρι, για και συγκινήθηκες για την αντίδραση τη. Ναι, αυτό. Ρε φίλε, κόψε τα σάλια τώρα. Ποιος συγκινήθηκε. Όχι, δεν κόβω. Και αφού είπε συγκινήθηκε. Όχι, εγώ λέω, είδα ότι είχε το παράστημα να παρατηθεί. Αν δεν σου αρέσει. Αν δεν σου αρέσει τοποθέτηση. Ψήφισαν το μνημόνιο και μετά έφυγαν. Έλα, ρε φίλε, τώρα πλάκα μας κάνεις. Εντάξει, δεν μάλλον σπαιδεύει. Που έχω καταλάβει. Εντάξει, ναι. Επειδή αντιπροσωπεύεις το μέσο Έλληνα, να σου πω ότι έχω καταλάβει από τη ζωή μου, φίλε. Ότι όποιος είναι πλούσιος και εξυπνός περνάει καλά.
Όποιος είναι πλούσιος και βλάκας περνάει ικανοποιητικά. Όποιος είναι φτωχός και έξυπνος επιβιώνει δια της βίας. Όποιος είναι φτωχός και βλάκας οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή, φίλε. Έτσι γίνεται σε μια χώρα που περιμένουν μισή να τους σώσει η Χρυσή Αυγή και άλλη μισή ο Θεούλης. Αυτά είναι τα αποτελέσματά της, φίλε. Εσύ φίλε, αφού είσαι έξυπνος, γιατί ψήφισες ΣΥΡΙΖΑ? Δεν είπα ότι είμαι έξυπνος, φίλε, εσύ το είπες αυτό. Εγώ ψήφισα, ξέρω τι ψήφισα. Εγώ ψήφισα κάποιους που λέγανε ότι θα είναι εξαπατημένοι. Είπες ότι είναι, είσαι εξαπατημένος. Εγώ δεν ψήφισα ποτέ. Δεν είπα ότι είμαι. Είπα ότι το σώμα Ελλήνων εξαπατημένων ψηφοφόρων είναι αυτοί που ψήφισαν την κυρία. Και η έστασή σου με τι έχει να κάνει? Που την ηρωοποίησες, ρε φίλε, τώρα εντάξει, είναι παραμονή της έκθεσης. Το ότι έσφιξα το χέρι της σημαίνει... Ρε φίλε, εγώ λέω ότι άμα δω το Τζίπρα το βρίσω. Ρε πλάκα μου κάνεις τώρα. Μη, σου λέω ότι άμα δω το Τζίπρα το βρίσω. Και μου λες τώρα ότι γιατί... Τι έγινε που θα τον βρίσεις, ρε φίλε, γιατί έγινε που θα τον βρίσεις? Το τηλέφωνο του θα ζητήσεις. Τους επόμενους να εξαφανίσουν. Καμιά έρθ θα δεις, κόκκινε. Όλα καλά, παιδιά, καλό απόγευμα. Δεν πειράζει, θα υπάρχουν και κόντρες. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι ρε παλικαριά. Τι έγινε να πούμε? Είμαι Αριανός από το Ρεόκαστρο και γενετής. Άντε ρε δειλέ. Λέγε φίλε, καλημέρα. Λοιπόν φίλε, θέλω να ρωτήσω κάτι το Γρηγόρη. Εδώ είναι. Έχω ακούσει πολλούς κατά το παρελθόν, λέει, στρατιωτικούς, πολιτικούς, αθλητικούς, να λένε παρετούνται για λόγους ευτυχίας. Ναι. Επειδή εγώ είμαι λαϊκατζής και βαρύ κεφάλι, ναι. Σπάς το λίγο και ξαναρίξ το, κάνε το πιο λιανό αυτό. Τι θα πει λόγοι ευτυχίας? Λόγοι ευτυχίας σημαίνει ότι έχουν αρχές, εντάξει, και από τη στιγμή που παραβιάζονται αυτές οι αρχές, δεν συμβιβάζονται με τα νέα μέτρα και νέα σταθμά. Αυτό σημαίνει ευτυχία. Αυτό σημαίνει. Ότι δεν παραβιάζω τις αρχές μου. Όταν δίνουν όρκο για κάτι που πάνε στην πολιτική, στο στρατό. Α, τα ξεχνάνε. Α, πάει, πάνε οι λόγοι ευτυχίας. Τα ξεχνάνε. Που πατάμε τον όρκο. Τα ξεχνάνε. Δεν μου λες, ρε φίλε, κάτι ακούσαμε ειδήσεις ότι το μάτς του ΠΑΟΚ δεν θα γίνει. Ποιο γιατί παιχνίδι? Λέει αύριο θα είναι αστυνομικοκρατούμενοι, λέει, η Θεσσαλονίκη και τάγκς. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ πότε είναι, γνωρίζεις? Αύριο 6 και 4. Ω, φύγε επόμενο. Καληνύχτα, Λευτέρη. Αυτός τι να πίνει τώρα αυτός? 25 γράδα πρέπει να του. Λεμοντσέλο πίνει. 25 γράδα τουλάχιστον το Τσίπρο. Αυτός αυτό που έχουν για εντριβή το πίνει. Ναι. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλώς το. Έμαθες πότε παίζει ο ΠΑΟΚ? Ναι. Εμένα τι με νοιάζει ποτέ? Όχι, όχι, έμαθες, λοίδες κατευθείαν, καταλαβαίνεις τώρα. Εγώ εντάξει, σου φίλε, είπα, εδώ τηλεφωνούν μόνο άνθρωποι οι οποίοι έχουν διδακτορικό. Από Χάρβαρτ και πάνω. Είναι πιο Χάρβαρτ, φίλε, τώρα. Πλάκα μου κάνεις. Λοιπόν, για να σας λύσω την απορία, ο Σόπερ που πήραμε ένα Μπουγκερά, έτσι λέγεται, διεθνής με την ομάδα της Αλγερίας. Προκαταβολή πήρε. Έπαιζε στους Ρέτζερ, γιατί πήρε κανένας άλλος. Εγώ ρώτησα γι' αυτό να. Δεν μου λες τώρα, άστα αυτά. Εδώ ψηφίδης δεν πήρε προκαταβολή. Άστα, ο ψηφίδης δεν πρόκειται να πάρει φράγκο. Περιμένει τα 350 ακόμα. Περιμένει ο αδερφός μου τα χρήματα. Τα 350. Και έπρεπε να επιστρέψουμε και τα 106 πίσω. Ναι. Πόσα χρωστάτε στη ΔΕΗ, κύριε? Λοιπόν, δεν μου λες, δηλαδή, αυτό είναι άλλο τώρα. Με την επιτροπή, ναι. Τι έγινε, ο κόκκινος είναι σίγουρος ότι επειδή είστε, λέει, τσατσάκια, έτσι λέει αυτός. Λοιπόν, κάτσε να τα πιάσουμε όλα. Ναι, δεν ανησυχεί, λέει, δηλαδή δεν πρέπει να ανησυχεί ο μέσος. Με ποια ομάδα τη Super League έχουμε καλές σχέσεις? Με τον Ολυμπιακό. Με ποιο κόμμα έχουμε καλές σχέσεις? Με το ΣΥΡΙΖΑ. Απάντησε στο ερώτημά σου, τι με ρωτάς τώρα? Τελείωσε. Παρακαλώ. Δεν ανησυχεί, ρε κόκκινα, τους πέρασε το μήνυμα. Το θέμα ποιο είναι? Εγώ το θεωρώ πολύ ευφυή τον Θόδωρο. Βέβαια μπερδεύονται τα πράγματα. Δεν είναι φίλος μου. Είναι καλός ακροατής. Δηλαδή ρε φίλε, λες να την πατήσει η Βέρεια και ο Άρης να μείνει. Λέω και να την πατήσει. Εγώ λέω σαν Γρηγόρη και να την πατήσει η Βέρεια, ο Άρης δεν έχει πρόβλημα. Αφού το ρεπορτάζ το ένα με το άλλο έχουν σχέση. Είναι συνυφασμένα, έτσι λέγεται. Εμένα η Βέρεια. Ευχαριστώ, ρε Γρηγόρη. Τα ελληνικά σου είναι πολύ καλά. Λέγε φίλε. Από τα δικά σου έλεγε. Τέλεια. Εμένα η Βέρεια μου φαίνεται σαν ένα πλοίο που πηγαίνει μέσω ωκεανό. Αλλά όλο το πλήρωμα είναι έτοιμο στην πλώρη προκειμένου να πηδήξει άμα γίνει καμιά στραβή. Εγώ έτσι το βλέπω. Η Βέρεια είτε αγωνιστεί στο πρωτάθλημα είτε δεν αγωνιστεί είναι πρώτο φαβορί για υποβασμό. Αυτό σου λέω. Είναι έτοιμοι να πηδήξουν το πλοίο. Δεν σημαίνει ότι θα πηδήξουν, αλλά είναι έτοιμοι. Δεν φοβούνται κανένα άμα πηδήξουν το πλοίο. Λοιπόν, και επειδή θα γίνουν τώρα οι συγκεντρώσεις και όλα τα λοιπά, θέλω να σας πω λίγο δύο συνθήματα που πιστεύω θα φωνάζουν οι Αριανοί που θα κατέβουν για να στηρίξουν κυβέρνηση. Αλλά θα τα ακούσετε. Ναι. Το ένα είναι εμπρός, λαέ,
Μη σκύβει το κεφάλι μαζί με Μαρινάκι, αντίσταση και πάλι. Το ένα το σύνθημα είναι αυτό, θέλει να ακούσει και τ' άλλο. Και ας μη γουστάρει ο κόσμος ο Τζαλτίδη, στηρίζω Κοντονή με Σοχαρή τον ίδι. Τον επόμενο. Εφημερίδα, την εφημερίδα. Ναι. Και έχω και ψηφίδι. Ναι. Οπωσδήποτε. Ναι. Έλα φίλε, ναι. Καλά είσαστε. Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε? Ωραία, Κωνσταντίνος Ολυμπιακός, Παλοφάλιρο. Γεια σου Παλοφαλεριώτη. Μισό λεπτάκι, δεν θα σας καθυστερήσω. Ναι. Εύχομαι στον Ολυμπιακό να πάρει το πρωτάθλημα. Τελευταία αγωνιστική στο 90 με πέναλτι στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ αντίπαλο. Ναι. Έτσι. Ναι. Και στον πρόεδρό μου τον κύριο Μαρινάκη να τους κάνει όλο το Κάμα Σούτρα. Ευχαριστώ, καλό απόγευμα. Ναι, στον επόμενο. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Ορίστε, διαβάζουμε μηνύματα. Να διαβάζει μηνύματα. Α, ποιος είναι πίσω από τον Καρυπίδη? Μήπως ο Πέτρος Κόκαλης, κάτι τέτοιο ακούγεται. Λέω 470. Τι. Παίρνει μεθόδους. Μια πληροφόρηση. Παοξίστα είναι. Αφού τον Άρη τον βοηθάει ο Κοντονής, γιατί να πιστέψω ότι ο Καρυπίδης είναι με τον Ιβάν, λέει ο φίλος. Mm. Παιδιά, τι γνώμη έχετε για το κεντρικό αμυντικό πήραμε τον Αγερνό Αριανάρα Σέρες? Ραπ, τι έγινε ο επαναστάτης Λαγός Σαβίδης? Πήγε για καφέ στο σπίτι του Μαρινάκη. Από τα παλιά είναι, ε. Τώρα πήγε, τώρα πήγε, ρε. Πάλι. Ναι. Μάλιστα. Το είπε ο Θωμαίδης. Δεν άκουσες. Δεν ξέρω, ισχύει. Πήγε ρε κεφάλι. Πάνε, πάνε γρήγορα. Λοιπόν, αν θέλετε να βρείτε ανταλλακτικό για το δικό σου αυτοκίνητο, από το πιο μικρό μέχρι και το πιο μεγάλο μέχρι και μηχανή αυτοκινήτου, τηλεφωνείτε στο 18133, εκείνη η Αφή Κωνσταντινίδη. Παίρνουμε μια γραμμή για 3 λεπτά και πάμε σε διάλειμμα. Πάμε μια γραμμή 3 λεπτά. Ναι. Γεια σας. Γεια σας κύριε. Κλείστε το ραδιοφωνό. Θέλω φρέντο με κανέλα, έχει κανάλι ο Βαγγέλα. Χαίρεσαι. Και στο σύνθημα μπορεί να φωνάζω στη Θεσσαλονίκη, είναι φτωχός ο πόντιος. Πάρε άλλο ένα κόκκινο. Next. Next. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Να δώσω συγχαρητήρια στον Κώστα για το ότι χαρακτήρισε τους οπαδούς του Άρη, όχι όλους, γιατί αυτοί που δεν ασχολούνται απλά είναι αριανοί, δεν έχουν ας πούμε κανένα λόγο μομφή. Δεν έχουν λόγο μομφή. Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο σας παρακαλώ. Εγώ λέω για αυτούς που ξέρανε, κάναν την πάπια και αυτούς που κλέβανε. Έχεις δίκιο. Απλά εγώ απορώ αυτός ο αριανός με τον οποίο μιλούσε δεν κατάλαβε γιατί έλεγες και ότι είχε. Δεν κατάλαβε. Δεν κατάλαβε. Λοιπόν, ναι. Είναι έτσι φίλε. Είναι έτσι. Μια ζωή στον Άρη, κονομήσαν όλοι σαν ορίβιδες ΑΒΓΔΕΛΤΑ. Δεν υιοθετούμε. Κόβεσαι. Δεν μπορώ να υιοθετήσω έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ ούτε καν διωθεί από τη δικαιοσύνη και να λέω κονομούσε. Ο Σαουρίδης, γιατί έχει γίνει κουβέντα και με. Μπορεί να το κατηγορήσεις. Ένα λεπτό. Ο Σαουρίδης για μένα είναι κατακριτέος γιατί έκανε έλεγχο σε όλες τις διοικήσεις του Άρεος, όλες. Επιδερμικό. Όχι ρε, περίμενε, μη ρε κόκκινε. Σε όλες τις διοικήσεις ήτανε κατευναστικός, φοβερός, ασύλληπτος και αφαιρετικός. Όταν ήρθε η δική του διοίκηση, δηλαδή η διοίκηση που γούσταρε αυτός, δεν έκανε κανένα έλεγχο, δεν έκανε καμία μπούκα, δεν έκανε καμία κριτική, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αυτά που δημιουργήθηκαν. Γι' αυτό κατηγόρησε τον Σαωρίδη και το είπα και του ιδίου. Και κουβέντα με τον Ανδρώνη που είχε γίνει και διαμαρτυρήθηκε ο Σαουρίδης και τα λοιπά. Δεν ήλεξες Γιάννη Σαουρίδη το Σκόρδα. Δεν του έκανες κριτική. Ήτανε βασιλιάδες αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι διοικούσαν. Από αυτό που είπα με διαφορά έχεις. Μίλησες για επιδερμική. Τι θα πει επιδερμική? Τον Κοντομινά επιδερμική τον έκανε. Τον Ιωαννίδη τον έσκησε κανονικά. Okay. Δεν τα ξέρεις τα γράμματα. Άστα τα ξέρω εγώ. Άλλο. Δεν το να το πει στον κύριο ότι είναι ανιστόρητος. Ποτέ η Χαραλαμπίδου ψηφίσει μνημόνιο. Μπες και δες του. Μπήκα και το είδα και δεν έχει ψηφίσει. Δεν έχει ψηφίσει η κυρία Χαραλαμπίδου μνημόνιο. Και παραιτήθηκε μετά. Δεν το ξέρω το ρεπορτάζ. Δεν μπορώ να το ξέρω. Άρη σήμερα πλέον ψάξου. Πληροφορία είναι. Ναι. Για τον Κόκαλη. Α, για τον Κόκαλη. Καλησπέρα, Τσιμπού. Για... Όταν θα παίζει μέσα στο Βικελίδη θα σκοράρει κατά λοιπάς. Γι' αυτό το γήπεδο το είχε γκόμενα με άλλη ομάδα. Με την ΑΕΚ. Κόκκινε, μην κρατάει άτομα όπως σου λέει κάτι. Μπορεί πέρα από το τηλέφωνο να μην έχουν άλλο μέσο ενημέρωσης. Σε ειδήσεις αυτό είπαν ότι το Σάββατο παίζει ο ΠΑΟΚ και μπορεί να ακυρωθεί και το ίδιο μαρούσε και ο πατέρας μου. Όχι, παιδιά, το παιχνίδι εδώ και τρεις μέρες
Έχει αλλάξει μέρα και θα γίνει Κυριακή απόγευμα. Εντάξει, τελείωσε. Εντάξει. Αν υπάρχει, δεν τον κράζω. Απλά επειδή δεν είναι έχουμε οικειότητα με τον 50 χρονών είναι ο Λευτέρης. Έχουμε οικειότητα. Δεν είναι έχουμε οικειότητα με τον Λαϊκατζή και κάνουμε παιδί. Εντάξει, εντάξει, δεν μπορώ να ακούω τώρα. Άμα ήταν άγνωστο και τα λοιπά. Τέτοια πράγματα από τον Λαϊκατζή να μου λέει, ξέρεις, ναι. Το παιχνίδι είναι αύριο. Ναι. Γιατί θα τον πω παοξί τη πλάκα. Έτσι. Άντε πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Μένουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. 21 λεπτά για την ακρίβεια έχουν απομείνει μέχρι το φινάλι της εκπομπής. Τα 390 είναι και πάλι δικά. Σάλφε με δύο κενό. Πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τον Πινόκιο που θα δείτε στο Αριστοτέλειο. Μαζί μας η εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος με Skoda Rapid για τους φίλους οδηγούς ταξί με ασύλληπτη τιμή 15.990. Τηλεφωνήστε τώρα στο 596-690. Ή πάτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών Έλλαδο. Γιατί τρως σπόρια στον αέρα, ρε. Μ' αρέσει. Να τρως σπόρια στον αέρα. Ηλιόσπορος, σημαίνος ανάλογος. Καλό είναι. Καλό, ε. Καλό. Πάμε στον κόσμο. Κάτσε, ε. Ωραία. Αυτά που κάνουμε, εμείς θα κάνεις εσύ τώρα. Έκλεισα, ας λέει, αυτή βλαμμένη τρως σπόρια. Ναι! Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς το Ραφίκ. Ο Τέο τους βούλωσε τα στόματα όλους, ρε. Τι έχει κάνει ο Τέο φέτος, ρε. Κάτσε να πάρει άδεια. Το ψυχάρα για πάντα, Αριανάρα. Κάτσε να πάρει άδεια. Τι είπε η Μαρούπα δίπλα. Πάρει άδεια, λέει. Δεν κάνεις και γελάω, ρε, Ραπτόπουλε. Πάρει άδεια, λέει ο Άρης. Πώς τον είπες τώρα, Ραπτόπουλε, πώς το χαρακτήρισες. Μαρούπα. Εσύ είσαι από τους λεπρούς ή από τους δειλούς. Μήπως θέλεις να σου πω, μήπως θέλεις να σε πω γουλώνει. Ξέρω εγώ, διάλεξε εσύ τι να σε πω. Έχω άλλα 35 λοιπόν, χρόνια. Ο Τέο λοιπόν τα έκανε όλα και βλέπω την πόλη να χωρίστηκε στα 3, στα 4. Άλλοι είναι χαρούμενοι, άλλοι είναι μελαγχολικοί. Κάποιοι λόγω της μελαγχολίας κοντεύουν να φύγουν από τα μπαλκόνια. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δηλαδή τώρα, περίμενε, μπέσα τώρα. Εσύ πιστεύεις τώρα ότι ο Παοξής που έχει 100.000 πράγματα να χαλαστεί. Ναι. Χαλάστηκε με τον Τζιμπούρ. Ναι. Μα τι να χαλαστεί. Ο προηγούμενος λέει δεν τον ήθελε κανένας τον Τζιμπούρ. Εσύ ρε Παοχτσί που δεν τον ήθελε τον Τζιμπούρ γιατί ήταν ελεύθερος. Έχεις τον Κουλούρι και τον Σουσάμι και δεν ήθελες τον Τζιμπούρ. Τι λες βρε. Τι λες βρε. Γατάκι. Τι λες βρε γατάκι. Τώρα θα δεις τι φάπες θα έρχονται. Τώρα θα δεις τι φάπες θα έρχονται. Κληρώνεται δηλαδή πάω Κάρης. Ποιος Παοκάρης ρε ακόμα για τον Παοκάρη. Όχι, σου λέω κληρώνεται Παοκάρη στο κύπελο. Ε τι, πόνταρε ότι δεν θα έρθει ο Τζαβέλας του Χαριλάου. Πόνταρε. Θα πει ότι έχω περίοδο να πει. Κάφταν, κάφταν. Καλά τη γλώσσα. Κοίτα, καλά τη γλώσσα. Κόψτον αύρωκο σαχλό ρε. Άντε μωρή τρελή. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα Κώστα. Έλα φίλε. Ήθελα να πω δύο-τρία πράγματα, ένα πολιτικό και ένα αθλητικό. Δύο ή τρία. Δύο. Ένα δύο, πολιτικό. Πάντως ναι, η κυρία έχει δίκιο Κόκκινος. Παραιτήθηκε και πήγε με το κόμμα του Λαφαζάνη. Και πραγματικά δηλαδή, αλλά εσείς το κόμμα του Λαφαζάνη δεν το ψηφίσατε γιατί ύστερα να πούμε κομματόσχυλα και δεν μπορείτε να μιλάτε για τον κύριο Τσίπρα εφόσον δεν βγάλατε τον. Δεν λέω για σένα, ρε. Γενικά μιλάω για μας. Δεν βάλαμε τον κύριο Λαφαζάνη στη Βουλή μια εβδομάδα μετά το όχι που έγινε ναι. Είμαστε ρόμπες και δεν δικαιούμαστε να κάνουμε κριτική στον Πρωθυπουργό μας. Σ' ακούμε τώρα. Ναι, αυτό ότι λένε ανακρίβες. Παραιτήθηκε αμέσως η Χαραλαμπίδο, να το ξέρω. Ναι, παραιτήθηκε. Όχι, το τσεκάραμε. Το τσεκάραμε και ισχύει. Άρα καλά έκανε ο κόσμος. Απλά υπάρχει, ξέρετε κάτι. Δυστυχώς μαζί με αυτούς οι οποίοι έχουν καλή προαίρεση υπάρχουν και κάτσε, αυτοί οι οποίοι έχουν κακή προαίρεση. Μπορεί να ήταν και μία ενημερωμένη λίγο να είσαι καλό προαίρετος. Λοιπόν, της έσφιξε ο κόκκινος στο χέρι της κυρίας Χαραλαμπίδου, αλλά το κόμμα της δεν μπήκε στη Βουλή. Στις χειραψίες μείναν οι Έλληνες. Η μεγαλύτερη, Ραπτόπουλε, ναι. Η μεγαλύτερη μεταγραφή η οποία έφερε και 20 πρωταθλήματα στη Θεσσαλονίκη ήταν του Παναγιώτη Γιαννάκη το 1984. Ναι. Δηλαδή πήγε ο Άρης. Και ό,τι πιο ακριβό υπήρχε και το πιο σημαντικό στο μπάσκετ. Είσαι άδικος με το, πήρε, είσαι άδικος το με το Θεό, είσαι άδικος με το Θεό του μπάσκετ. Δεν το λέω αυτό. Ο Θεός υπήρχε, αλλά χωρίς τον ημίθεο. Και είδε και ο ημίθεος. Αυτό λέει. Μπορεί να μην ερχόταν.
Χωρίς το Γιαννάκη δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε πρωταθλήματα μπόλικα με μόνο τον Γκάλι απέναντι αυτό. Θα έπαιρνε μόνο ο ΠΑΟΚ, θα έπαιρναν κι άλλοι. Αν πήγαινε στην ΑΕΚ, ας πούμε, γιατί η ΑΕΚ τον ήθελε ο Μελισανίδη και πρόεδρο Ιωνικός, θα έπαιρνε ίσως και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και όλοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλω να πω ότι όταν έχεις κάτι που πας για μεγάλα πράγματα, παίρνεις ό,τι πιο ακριβό και σημαντικό τουλάχιστον στην Ελλάδα. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Πέρυσι ακούστηκε στην Αθήνα, μόνο ακούστηκε, ότι ο ΠΑΟΚ ίσως να θέλει τον Μπέρκ. Άκου λίγο. Μ' ακούς? Γιατί δεν πάει τον Μπάρι? Άκου λίγο. Την ίδια ώρα το απόγευμα που δεν το σχολιάσατε, βγαίνει ένας από τους πιο σημαντικούς δημοσιογράφους της Αθήνας, της κρατικής τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, μάλλον, ο Άρης ο Γάτας. Και τι λέει? Και τι λέει, το θυμάσαι? Για πες. Μόνο που ακούστηκε ότι ενδεχόμενα ο ΠΑΟΚ να ζητήσει τον Μπέρκ. Σε τι είπε? Εκεί πάνω στη Θεσσαλονίκη το μόνο που μπορείτε να πάρετε, ξέρετε τι είναι? Για πες. Καμιά μπουγάτσα με Μπέρκ. Καλό μεσημέρι. Για χαρά. Παρακαλώ. Να πάει και να τον πάρει. Γρηγόρη, εγώ είμαι. Ναι. Γεια σου Κώστα. Τι κάνεις Γρηγόρη μου? Υπομονή. Υπομονή κάνουμε όλοι για πολλά φράγματα. Oh, με αυτόν που έχω δίπλα μου κάνω μεγάλη υπομονή. Α, καλά, εκεί πέρα έχει φωτοστέφανο, δεν χρειάζεται να έχει υπομονή. Αν πάει να πάρω φωτοστέφανο με αυτό το πράγμα. Τώρα επειδή πήρε ο Άρης το Τζιμπούρ, δεν άκουσα την πρώτη ώρα της εκπομπής. Εντάξει. Όχι, η αλήθεια είναι ότι. Εσύ λες η φιλιά. Τους κολλάτε και συνέχεια. Όχι, το έχει τον Κλάους και τον. Έτσι και τον αλλιώς, τώρα δεν τον θέλανε. Δηλαδή, όπως πέρσι, το ίδιο σκεπτικό και αυτοί πέρσι πήρανε τον Μπερμπάτοφ που δεν τον έπαιρνε καμιά ομάδα. Και αν ο Παναθηναϊκός έβγαινε στο ΟΕΦ, δεν θα δίνει το εκατομμυριάκι που τους ήρθε ξαφνικά, που αποκλείστηκε από τους σερβιτόρους, να λέμε τα του Κέσσερα στο Κέσσερι. Ο πρώτος που πειράχτηκε ήταν ο διευθυντής σας. Εχθές ο Μπούζος του φύγε το μικρόφωνο. Με το που το είπε αυτό. Αφού το βράδυ. Κοίταξε τώρα, με αναγκάζει. Επειδή, είναι διευθυντής του, πρέπει να μιλήσει. Επειδή σε εκτιμώ, φίλε, σε παρακαλώ. Άστο τώρα γύρισμα. Σε παρακαλώ. Έλα τώρα γύρισμα. Άστο. Γιατί να χαλαστεί, ρε φίλε. Ναι, άντε τώρα θα τον καλύψω. Γιατί να χαλαστεί. Με συγχωρείς, να σε ρωτήσω κάτι. Εάν έφερνε ο Σαββίδης στον Τζιμπούρ που έχει όλα τα αυτά, μέχρι το Ρονάλντο μπορεί να φέρει με τα λεφτά που έχει. Φαινομενικά τις κινήσεις του. Χθες όλη την ημέρα το Μετρόπολης θα έπαιζε, έρχεται ο Τζιμπούρ, έρχεται ο Τρομοκράτη. Και το ένα έρχεται στάδιο. Όλη η παραγωγή το πέρασε. Χαλαστήκανε, λέει ο φίλος. Αυτό σε λέει. Δυσκυλιότητα έχεις. Συμφωνείς, λέει. Έτσι το δέχομαι. Α, έτσι το δέχεσαι. Δυσκυλιότητα έχεις. Έτσι το δέχομαι. Θα πήγαινε ο Ζαΐδης να φωνάζει γκολ από το αεροδρόμιο. Πες μου. Απάντα ρε κόκκινο. Γιατί ο λογαριασμό του Ζαΐρη είναι απάντηση. Φοβάται ρε φίλε, να πει. Φοβάται. Φοβάται και εσύ μην το βάζει τέτοια δύσκολα. Είναι φίλο και το βάζει δύσκολα. Πολύ ωραία. Φοβάται να το πει. Φοβάται. Έγινες φίλος τώρα. Τον έβρισε με ρεπορτάζ. Τον έβρισε. Μα του σε δυσκολεύει, είστε φίλοι και του σε δυσκολεύει. Εμένα με δυσκολεύει. Σε δυσκολεύει, αιμορροίδες έβρισε. Δεν κάνει ερωτήσεις εμένα για να απαντήσω. Σε δυσκολεύει. Μην το δυσκολεύει. Είναι μια διαπίστωση, Γρηγόρη, ότι. Μην το ξέρει. Με αρχηγό τον Κουμπά. Με αρχηγό τον. Έκλεισε. Η γραμμή σου είναι τραγική, Κώστα. Παρακαλώ. Σε βόλεψη που είναι η γραμμή του τραγική. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν το δεις έξω από σου, παρακαλώ, με φέρνει σε δύσκολη θέση. Διευθυντές μου είναι, τι να κάνω. Δεν με φέρνει σε δύσκολη θέση. Λέγε. Ορίστε. Άντε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, ναι. Παιδιά, μπορώ να δώσω κάποια προγνωστικά για το στοίχημα? Όχι. 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 Γιατί? Γιατί είσαι πολύ καλός και θα χάσουμε τη δουλειά μας. Ναι. Όχι, ρε παιδιά, για τον ΠΑΟΚ θέλω να πω. Όχι, ρε φίλε, θα χάσουμε τη δουλειά μας. 3-0 θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, άσος, τελικό είναι. Πόσο δίνει? Εδώ στη Γερμανία που το δίνει 2-35. Το 3-0? Το 3-0, ναι, το άσος. Μάλιστα. Το 3-0, το άσος το δίνει 2-35. Φίλε, αυτό δεν υπάρχει ούτε μία στο τρισεκατομμύριο περίπτωση να δίνει. Εντάξει, μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά έτσι έχω... Όχι, δεν μπορεί, κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Δεν μπορεί, κάνεις λάθος. Δεν υπάρχει αυτό που κλαις. Αλλά παντός θα κερδίσει η ΠΑΟΚ. Παντός θα κερδίσει, βέβαια, παντός. Βέβαια. Και Manchester United, Manchester City, νομίζω πέσουνε αύριο. Ναι. Αύριο, στις 2, ναι. Είναι ισχύ, 2-2. Μπράβο, καλό, σωστό, ναι, τι, ωραίο. Πολύ πιθανό. Σάρκε, Μπάγερ, μπορώ να δώσω και σε αυτό το παιχνίδι. Βεβαίως. Ρε φίλε, εμείς τι δουλειά θα κάνουμε? Άστο να το δώσει, παντός, λέγε φίλε. Όσο σου λέω, θα το πάρει η Μπάγερ άνετα. Ωραίος. Διπλό. Έκλεισες, τα λέμε. Bye bye. Ευχαριστώ, γεια σας.
Παντός θα κερδίσει, Παπάω. Εσύ τι θες. Παντός. Άντε να κάθεις από εκεί, μπούφο. Επόμενος, ναι. Ναι. Το ρέξε. Έλα, καλησπέρα. Καλώς το ρέξε. Σκέτο μπούφο. Λέγε, φίλε. Απολυμαντής. Απολυμαντής. Συνήθως παίρνω στο ραγκάτι σας. Εσείς κάνετε και απεντομώσεις. Ποντικοφωνιάζεις, ρε. Ή μόνο... Μέσα είσαι. Ποντικοφωνιάζεις, ρε. Όχι. Και φίδια και ποντίκια. Αυτές οι κατσαρίδες που σου κάναν τάκλι στο σπίτι μου, τις καταστρέφει για πλάκα. Ναι. Και άμα έχεις καμιά γκόμενα που έχει τίποτα ψήρες και αυτό μέσα είμαστε. Α, να το πούμε στους ψήρες. Τις λεγόμενες ψήρες. Δεν θα πω πώς λέγονται λεγόμενες. Ναι, αυτές εκεί τις γνωστές. Λοιπόν, για δύο πράγματα πήρα. Πρώτον, ένας ακροατής σας είχε πει κάποτε πριν μια εβδομάδα, έχω ετοιμάσει μπλουζάκι, δεν είμαι χαζοχαρούμενος, ακούω γαράφλα κόκκινο. Το φοράω κιόλα, τα ξέρεις. Ας το διάλο. Δεν και την Παναγία. Θα βγάλω φωτογραφία για να τη στείλω στο Facebook. Ετοίμασε μπλουζάκι. Το ετοίμασα, ναι. Δεν είμαι χαζοχαρούμενος, ακούω καράφλα κόκκινο. Α, για το... Γιατί μας κοιτάνε στα φανάρια και λέει αυτός ο βλάκας τι γελάει μόνος του. Άνευ λόγου. Άνευ λόγου. Και κάτι δεύτερο τώρα. Εγώ προτείνω η FIFA να δώσει το Champions League στον Άρη από τώρα. Με τσιμπούρ δεν χάνεις. Άντε γεια, καλημέρα και εύχομαι να τους πετύχουμε στο κύπελο. Επόμενος κύριος. Πλάκα, πλάκα, ξύπνος δίνει 3-0. Πόσο δίνει? 6. Είναι πολύ λίγο. Το 2-0 πόσο δίνει, που είναι πιο πιθανό? 4,5. Καλό είναι. Το 2-0. Καλημέρα. Εγώ αν θα έπαιζα κάτι, φίλε. Τι θα έπαιζες, Ρακόλ? Θα έπαιζα 2-1. 2-1. Εντάξει. Καλημέρα. Εντάξει, υπάρχουν δύο ωραία γκολ. Έλα. Ονομάζομαι Γιάννης. Εγώ είμαι. Γιάννης Αγιάννης. Όχι, σκέτο Γιάννης. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Απλά θα τα πω και λίγο όσο γίνεται πιο σύντομα. Πέστε. Για να μην σας τρώω το χρόνο. Μην τον τρώω. Και συγχαρητήρια για το λόγο σου. Δεν είσαι κοινικός, είσαι δημοκρατικός. Και κόκκινη είσαι τυχερός που έχεις τέτοιο συνεργάτη. Μη. Μια στιγμή να ολοκληρώσω. Εγώ είμαι τυχερός που έχω τέτοιο διαμάντι. Λοιπόν, κύριε Κόκκινη, σχετικά με αυτό που με την πουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ασχολούμαι με τα πολιτικά, με την έννοια ότι είμαι πολιτικοποιημένος, δεν είμαι σε κόμμα, ποτέ δεν ήμουν, αλλά τα παρακολουθώ, έχω και blog και ασχολούμαι αρκετά με την πολιτική. Είχε δίκιο, Γρηγόρης, είχε δίκιο. Όχι, καθόλου. Από το Φεβρουάριο του 2015 μέχρι τον Αύγουστο του 2015, ναι. Γνωρίζετε, κύριε Κόκκινη, αν πληρώναμε δόσεις στους δανειστές. Καταλήξτε λίγο. Καταλήξτε. Ναι, ήθελα να σας πω ότι δίναμε εδώ. Το μνημόνιο 2 ήταν εν ενεργεία. Οπότε όλοι του ΣΥΡΙΖΑ είναι μνημονιακοί. Δεν χρειάστηκε δηλαδή να πάμε στο τρίτο μνημόνιο για να το πέσουν επανάσταση. Η υπογραφή μετράει, φίλε. Ναι. Ποια υπογραφή? Υπέγραψαν κανονικότατα. Αλλά, από τη στιγμή που παίρνουν τα χρήματα από τον κρατικό κορβανά όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει ότι συνενέει. Φίλε, εσύ βγάζεις συμπεράσματα. Δεν υπέραψε μνημόνιο και παραιτήθηκε. Μαγιά της. Όχι, δεν παραιτήθηκε. Ήταν πριν, περίμενε λίγο να σου εξηγήσω μόνο αυτό. Πριν την υπογραφή της 15ης Αυγούστου, είχε πει ο Τσίπρας στην αριστερή πλατφόρμα, θα κάνω αίτημα στη Βουλή για ψήφο εμπιστοσύνης. Και ξέρεις τι είπαν της αριστερής πλατφόρμας? Πλατφόρμα λέγεται τώρα. Άκου, είπε θα ψηφίσω υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί δεν έχουν πρόβλημα. Σου λέω, ήταν μνημονιακή είναι και αυτή. Ωραία. Άρα ο κόκκινος τζάμπα την έκανε χειραψία. Τζάμπα. Εγώ τη συνάντησα. Τύχε να τη συναντήσω σε μια άλλη συγκέντρωση και την είπα, γιατί δεν παραιτήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου. Ξέρετε γιατί έπρεπε να παραιτηθεί? Γιατί ο Φαρουφάκης είχε κατακανονίσει από 20 Φεβρουαρίου ό,τι γίνεται τώρα. Και τι σου απάντησε η κυρία Χαραλαμπίδου? Δεν μου απάντησε, φοβήθηκε κιόλας να μου απαντήσει και έφυγε κιόλας. Δεν μου απάντησε καν η δημοκρατική, η αριστερή. Κόκκινε τζάμπα. Γιατί γνωρίζω ότι έπρεπε να παραιτηθεί. Εσύ είσαι απολιτικ. Όχι. Αυτό μου το λένε οι κομμουνιστές, οι σοσιαλιστές. Όχι, εσύ είσαι απολιτικ. Όχι. Απολιτικ είναι ελληνική λέξη. Είναι ελληνική λέξη και δεν έχει καμία σχέση με απολιτικ. Εγώ λέω ότι είσαι Χρυσή Αυγή με τα ταμπούνια, φίλε. Όχι, δεν έχω ψηφίσει ποτέ μου κανέναν. Όχι, αυτό που λες δεν ισχύει. Καταρχήν δεν είμαι χριστιανός. Και να ψήφισε Χρυσή Αυγή. Εσύ γιατί τον κολλάς? Επειδή σε κόλλησε στον τοίχο. Όχι, τι λέω, μου κάνουν τα μούτρα από κοιμά τώρα. Τα μούτρα από κοιμά είναι ούτως ή άλλως, χωρίς να στα κάνουν. Κύριε,
Κωστή, απλά θέλω να βοηθήσω τον κύριο Κόκκινο. Να καταλάβει. Δεν χρειάζεται δεν ζήσα βοήθεια, ρε φίλε. Ο Κόκκινο, κύριε, τα ξέρει όλα. Δεν χρειάζεται βοήθεια. Αν έκανα μια λάθος χειραψία, ρε φίλε, δεν θα πάθω τίποτα. Μη στεναχωριέσαι. Όχι, δεν είπα, αλλά εμένα μου απέφυγε να μου απαντήσει καν. Και φυσικά τη μίλησα ευγενικά, δεν την έβρισα. Απλά την είπα γιατί δεν παραιτήθηκε 20 Φεβρουαρίου. Ο Βαρουφάκης θα είχε συμφωνήσει. Η διαπραγμάτευση δηλαδή ήταν ένας μήνας από τον Ιανουάριο που ανέλαβε μέχρι το Φεβρουάριο. Αυτό δεν σας το λέει κανένας. Ένα αφού μήνα το ήξερες, ρε φίλε, εσύ γιατί δεν ενημέρωσε τον κόσμο να βγάλει τα λεφτά του και να οικονομήσει. Εγώ ενημέρωσα μέσα στο Facebook. Πόσους έχω, 20, 40, 50 φίλους. Φυσικά τους ενημέρωσα. Αν θες να σου στείλω και το. Στείλ τα φίλε, κάτω τον ρόμπα. Θα ήθελα να μου στείλεις ότι θα γίνει capital control αυτό πραγματικά. Ακριβώς. Και σχεδόν 20. Σοβαρά μιλάω. Σοβαρά μιλάω. Θα το ήθελα. Έχετε Facebook, κύριε Κόκκινε? Έχει, πώς δεν έχει. Έχω, ναι. Εντάξει, θα στο στείλω εκεί. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Ενημερωμένος είναι. Έτσι δείχνει. Μην τον κολλάει. Μην βιάζει. Έχει δίκιο το παιδί. Το παιδί. Έχει δίκιο 1000%. Άρα ο Βλάξ λάθος χειραψία έκανε. Χωρητήρια κύριε Χαραλαμπίδου. Λοιπόν, αφήστε τώρα κάτι άλλο αφού το έλυσε το θέμα. Έχει δίκιο. Πάει. Θα κερδίσουμε μεθαύριο την Κυριακή. Ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο Πανηγύρια με δικορακάκι θα έχουμε. Θα τη δώσει λέει και χορηγία. Εσύ δεν μπορώ να καταλάβω αυτή η κορακάκι. Όλος ο Κυρκυραίος, όργος όλη τη θάλασσα 10 χιλιόμετρα, ναι. Στο τσακ πήρα σημείνιο. Στο τσακ. Ναι. Η άλλη πληροφόρηση και πήρε στο τσικ. Αυτή μέρα μάτι 2 μετάλλια. Είδες μαγιά της. Κατάλαβες. Μετένο μάτι σημάδευε. Λοιπόν θα πάρω το παιχνίδι τώρα τι λέτε. 2-0 παίξ το. 2-0, 4-5. Ο Γρηγόρης λέει 2-1, εγώ λέω 2-0. 4-5. 4-5. Μακάρι. Μακάρι να τα οικονομήσουμε και ειδικά να πάρουμε το παιχνίδι. Ένα ο Βαρέλα και ένα ο Τζαβέλας από πίσω. Από τα center back. Βαρέλα και Τζαβέλα. Τζαβέλα και Βαρέλα. Οι προστινοί τι θα κάνουν. Οι προστινοί θα πιάνουν χώρο και θα έρχονται οι άλλοι από πίσω και θα τα βάζουν. Μακάρι και αυτό δεν γίνει. Μπορεί. Να είστε καλά, παιδιά. Καλώς από την Κυριακή. Να είστε καλά. Έχουμε άλλο κύριο. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Ο Πυγμάχος μου, 40 στην καλησπέρα. Γεια σου, ρε Πυγμάχο, τι κάνεις. Καλά. Έλα. Λοιπόν, πιστεύω από εδώ στο Άρη ότι ο Άνος Σαββίδης ήθελε να πάρει τον Τζιμπούρ με 200.000 τον χρόνο. Δεν τον έπαιρνε. Θα τον έπαιρνε, φίλε, αλλά οι παοξίδες γιατί χαλάστηκαν όμως. Ποιο χαλάστηκε. Και χαλάστηκαν, σου λέει εμείς τώρα εγώ τι. Δεν χαλάστηκα, ρε, εγώ γελάω. Α, γελάς. Έχουμε και άλλο. Συνέστημα. Γέλωτας. Άσχετα με τον Αθανασιάδη. Ναι. Τον θέλω εγώ ποτέ δεν τον γούσταρα. Τέλος πάντων. Δεν τον θέλεις. Ναι. Να πούνε εκεί πέρα. Ναι, δεν το θέλω. Δεν τον γούσταρα. Και γιατί να ζηλέψω τώρα τι στον Αγιανό. Οι άνθρωποι ήταν 2 χρόνια στη Γάμα Εθνική, τώρα είναι στη Β' και εγώ είμαι στους ομίλους του Europa League. Να ζηλέψω και να σκάσουν τον Αγιανό. Επειδή είχες μοναξιά στην πόλη, τώρα επειδή τον αισθάνεσαι λίγο πίσω να σου ζαλίζει τα ούμπαλα. Ναι, μήπως καλιέσαι, ναι. Δεν τον βλέπω. Είναι ακόμα σε β' εθνική. Κάτω γιατί τώρα μία, κακά τα ψέματα. Ο Ηρακλής αντιπολίτευση στον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κάνει. Ούτε οπαδικά ούτε σαν μπάλα. Δεν μπορεί. Εγώ θα τους ήθελα δυνατούς και τους δύο. Για να υπάρχει μάχη στην πόλη. Γιατί θυμάμαι όταν ο Άρης ήταν δυνατός, ήμασταν κι εμείς ακόμα καλύτεροι. Για να δούμε. Αλλά δεν τα βλέπω καλά, φίλε, στον Άρη. Γιατί όταν έχεις απλήρωτους πόσους υπαλλήλους και ρίχνεις πολλά λεφτά για να κάνεις μια ομάδα, δεν ξέρω, μπορεί να ανταπεξέλθει ο κ. Καρυπίδης να τους έχει πληρωμένους. Γιατί από ό,τι άκουσα το ρεπορτάζ του Άρη, τα έσοδα είναι λιγότερα από τα έξοδα. Κάτι ναι. Τέτοιο άκουσα. Και ότι ναι, μπορεί ναι, να υπάρχει ναι. Πρόβλημα. Ανοίχτηκε δηλαδή. Ναι, ναι. Ανοίχτηκε λίγο, ναι. Ξανοίχτηκε. Και για ναι. Τον φίλο του Ναεξή, όταν ξεκινήσαν τα προκριματικά, έβγαινε και ούρλιαζε τον αποκλειστούν όλοι και να περάσει μόνο η ΑΕΚ. Να βγει να μας πει ότι ολοκληρώθηκε η ΑΕΚ. Καλησπέρα. Δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση ο Ηρακλής. Ακούγες. Τελευταίος. Πού μπορεί να κάνει. Δώσε ένα τελευταίο. Ένας Μάνος ήτανε και ένας Ολλανδός. Μάλιστα. Πάμε. Ακούγες. Ακούγομαι. Λιακόπουλος Διονύσης. Διονύσης. Μακέδος Κωνσταντίνος. Ο Μακέδος. Μαυρομάτης Αθανάσιος. Μάλιστα. Μπουκουβάλα Νίκη. Ναι. Παρθένη Φωτεινή. Παρθένη. Ναι. Γιάννης Καρακοσταντής. Ναι. Καρολίδου Αντωνία. Ναι. Κουτσοδημάκης Βασίλης. Βασίλης. Παπαδόπουλος Βαγγέλης. Ναι. Ολυμπία Λίλη. Εσείς οι 10 έχετε κερδίσει διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης Πινόκιο. Ολυμπία Λίλη. Ναι. Λίλη.
Ναι. Λιακόπουλος Διονύσης, Μακέδος Κωνσταντίνος, Μαυρομάτης Αθανάσιος, Μπουκουβάλα Νίκη, Παρθένη Φωτεινή, Γιάννης Καρακοσταντής, Καρολίδα Αντωνία, Κουτσοδημάκης Βασίλης, Παπαδόπουλος Βαγγέλης και Ολυμπία Λίλη. Λοιπόν, μάλιστα. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Να έχετε ένα πολύ καλό απόγευμα. Να έχετε. Πρώτα ο Θεός θα τα πούμε αύριο στις 7. Λοιπόν, θα έρθει να με κάνεις παρέα. Πού? Αύριο στις 7. Αφού δεν θα πας, λες, τι είδε. Το σκέφτομαι. Το σκέφτομαι. Λοιπόν, ακολουθεί η Μαρίνα Μπίκου, η οποία θα εκφωνήσει τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά, τρίτο ημίχρονο με Δημήτρη Κανελάκη, Κυριάκο Κίτσο και Τάνια Δήμου. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλά κέρδη αν παίζετε στοίχημα. 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 Καλά